εκπρόσωποι του στρατού, της αστυνομίας, των φορέων, των επιστημονικών συλλόγων, εκπρόσωποι των υπολείπων συλλόγων, εκπρόσωποι των πολιτικών και βουλευτικών γραφείων. Σας καλωσορίζω στην ετήσια εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο στις 4 Φεβρουαρίου για την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ. Όπως γνωρίζετε, εδώ και λίγα χρόνια προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς σε αυτό το ραντεβού μας στις 4 Φεβρουαρίου. Αυτό κάναμε και φέτος. Βέβαια, συνέπεσε οι 4 Φεβρουαρίου να είναι Τρίτη, με ανοιχτή την αγορά, μία μέρα που δεν περιμέναμε τεράστια συμμετοχή στο κοινό. Το τολμήσαμε βέβαια και πρέπει να τονίσω ότι η κυρία Νατάσα Δούκα, η οποία είναι η διευθύντρια του ΚΕΠ, για άλλη μια φορά ήταν πεπισμένη ότι θα γεμίσουμε την αίθουσα και είχε δίκιο, όπως και το καταφέραμε. Όλοι μας είχαμε δίκιο τελικά. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Θα έχουμε σήμερα ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Θα έχουμε ένα πάνελ διακεκριμένων ομιλητών και το λέω αυτό γιατί ευλογώ τα γένια μου, όπως καταλαβαίνετε. Και η εκδήλωση θα πλαισιωθεί μουσικά και από διακεκριμένη χοροδία, για την οποία θα μιλήσουμε αργότερα. Θα ήθελα να καλέσω την κυρία Μαρίνα Ψωμιάδου, την πρόεδρο του Συλλόγου Καρκινοπαθών Βερίας Ημαθίας Άγιο Παρθένιο, να απευθύνει χαιρετισμό. Ξέρετε, η σημερινή εκδήλωση αποτελεί συνδιοργάνωση της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Παράρτημα Βερίας με το Σύλλογο Καρκινοπαθών και με την υποστήριξη του Δήμου και των Φορέων. Κυρία Ψωμιάδου. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Παπαχαραλάμπους έχει αναφέρει τους επίσημους προσκεκλημένους. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα μέλη μας, τους φίλους μας και όλους που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Παγκόσμια μέρα καρκίνου. Τη λέξη καρκίνος, ο περισσότερος κόσμος φοβάται να την πει. Λένε έξω από εδώ, η κακιά, η αρρώστια και αυτά. Τη λέξη καρκίνος πρέπει να μάθουμε να τη λέμε όπως λέμε την κάθε αρρώστια. Ο καρκίνος δεν κοιτάει αν είσαι νέος, αν είσαι ηλικιωμένος, αν είσαι χριστιανός και γενικά χτυπάει όπου βρει. Γι' αυτό πρέπει να αρχίσουμε να μπορούμε να εκφράσουμε τη λέξη καρκίνος. Εμείς το ζήσαμε και τον ζούμε. Κάναμε όλη την πορεία της θεραπείας. Δεν λέω ότι είναι εύκολη. Όταν ακούς καρκίνο, φεύγει γη κάτω από τα πόδια σου. Κάποια στιγμή όμως συνέρχεσαι. Οι φίλοι, οι συγγενείς δεν πρέπει να αλλάξουν συμπεριφορά απέναντι στον καρκινοπαθή. Ο καρκινοπαθής θέλει αγάπη, στήριξη μέχρι που να πατήσει στα πόδια του και να χωνέψει το τι έχει και να μπει στη σωστή θεραπεία. Εμείς σαν σύλλογος κλείνουμε φέτος 15 χρόνια. Έχουμε γνωρίσει ασθενείς και ασθενείς. Έρχονται στο γραφείο θλιμμένοι, στεναχωρεμένοι. Η αγκαλιά μας όμως είναι ανοιχτή και τους δεχόμαστε με ένα πλατή χαμόγελο. Φεύγουν τελείως διαφορετικοί από το γραφείο. Το γραφείο μας λειτουργεί Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Καθημερινά μπορεί να περάσουν 15-20 άτομα από το σύλλογο. Τους πάμε εκδρομές απλώς και μόνο να βρεθούνε, να βρεθούμε όλοι σε ένα περιβάλλον που ο ένας να κάνει να λέει τα προβλήματά του και να στηρίζει ο ένας τον άλλον. Εμείς στο σύλλογο αυτό που προσφέρουμε είναι αγάπη, να είναι αισιόδοξη, γι' αυτό και λέμε ότι η πρόληψη σώζει, όλοι μαζί στην πρόληψη και όλοι μαζί στη ζωή. Πρώτα σε μένα, αύριο σε σένα, ποτέ σε κανέναν. Η πρόληψη σώζει, καλή χρονιά σε όλους σας και υγεία.
καλό στο βήμα το Δήμαρχο Βερίας κύριο Βαριαζίδη να απευθύνει χαιρετισμό. Πανοσυλλογιότατε, εκπρόσωποι του Σεβαστού Μητροπολίτη μας, κύριοι Αντιδήμαρχοι, κύριε εκπρόσωποι του Στρατηγού, κυρία Πρόεδρε του ΔΥΠΕΘΕ, κυρία Πρόεδρε του Συλλόγου Κακρινοπαθών, φίλες και φίλοι μου, όποια ιδιότητα και αν είστε σήμερα εδώ πέρα. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, παράρτημα Βέρειας, και του Συλλόγου Καρκινοπαθών Βέρειας Συμμαθίας ο Άγιος Παρθένιος για τη διοργάνωση της σημερινής ενημερωτικής εκδήλωσης για την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου. Σε συνεργασία βέβαια με το Δήμο Βέρειας, το ΚΕΠ Υγείας και το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέρειας, την ΚΕΠΑ, τον Ιατρικό Σύλλογο Ημαθίας και το Φαρμακευτικό Σύλλογο Ημαθίας. Η συγκεκριμένη εκδήλωση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια ενημέρωσης των πολιτών για την πρόληψη κατά του καρκίνου. Ασθένεια που οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε οργανωμένα και αποφασιστικά ως κοινωνία και συντεταγμένη πολιτεία. Στην κατεύθυνση αυτή, η αποτελεσματική ενημέρωση του πληθυσμού είναι ένα από τα σημαντικότερα όπλα που διαθέτουμε για την αντιμετώπιση του καρκίνου, γιατί μέσα από την καλύτερη ενημέρωση μπορούμε να αυξήσουμε τα επίπεδα πρόληψης που είναι αποδεδειγμένα το πιο αποφασιστικό βήμα στη μάχη κατά του καρκίνου. Είναι κοινό μυστικό ότι η νόσος του καρκίνου αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από καρκίνο σε όλο τον κόσμο ετησίως, ενώ περισσότεροι από 18 εκατομμύρια νέοι ασθενείς προστίθενται κάθε χρόνο. Στη χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας γύρω από τα νέα περιστατικά καρκίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο προστίθενται περίπου 6 νέοι ασθενείς ανά 1.000 άτομα. Μικρό νούμερο θα έλεγε κανείς έτσι. Τι είναι 6 ασθενείς ανά 1.000 άτομα? Όχι, δεν είναι καθόλου μικρό νούμερο. Αντιθέτως, αν κάνετε την αναγωγή στον πληθυσμό της Ελλάδος, θα δείτε ότι μιλάμε ετησίως για έναν Δήμο σαν το Δήμο Βέρειας, ο οποίος αριθμεί, σύμφωνα με την απογραφή, περί τις 66.000 πληθυσμό. Άρα λοιπόν, δεν είναι καθόλου μικρό αυτό το νούμερο, το οποίο είναι στα μεσαία νούμερα στην Ευρώπη. Παρότι λοιπόν τα παραπάνω στοιχεία είναι σοκαριστικά και ιδιαίτερως ανησυχητικά, θα πρέπει να σταθούμε στο αισιόδοξο γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες σχεδόν διπλασιάστηκαν οι περιπτώσεις των ασθενών που τα κατάφεραν απέναντι στον καρκίνο, ζώντας 10 ή και περισσότερα χρόνια μετά τη διάγνωση της ασθένειας, εξέλιξη που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην καλύτερη ενημέρωση και την αποτελεσματικότερη πρόληψη. Η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου, που λαμβάνει κάθε χρόνο χώρα στις 4 Φεβρουαρίου, θεσμοθετήθηκε με την πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης κατά του καρκίνου, ακριβώς με το σκεπτικό ότι η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να σώζουν ζωές. Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζουμε όλοι πως ο καρκίνος θα μπορούσε να είναι άσημος εφόσον ανιχνευτεί έγκαιρα, σε αρχικό στάδιο ή ακόμα και να αποφευχθεί υιοθετώντας ένα διαφορετικό τρόπο ζωής και αλλάζοντας κάποιες μικρές καθημερινές συνήθειες. Όπως συνηθίζουν να λένε οι επιστήμονες, ένα γραμμάριο πρόληψης ισούται με ένα τόνο θεραπείας. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, ως Δήμος Βέρειας, σχεδιάζουμε, διοργανώνουμε και υποστηρίζουμε τις ενημερωτικές δράσεις, ώστε σύντομα οι περισσότεροι δημότες να γνωρίζουν για τη μεγάλη αξία της πρόληψης στη μάχη κατά του καρκίνου. Έτσι λοιπόν δεν είναι τυχαίο ότι αυτά τα χρόνια που πέρασαν διοργανώσαμε μερίδες για τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του προστάτη, τον καρκίνο του παχαίως εντέρου, σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουμε τον τοπικό πληθυσμό, αλλά και να συντονίσουμε υπηρεσίες, οργανώσεις και συλλόγους. Με αυτά τα λίγα λόγια λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω
όλους όσους σήμερα κοπίασαν για να ξεκινήσει αυτή η εκδήλωση που πιστεύω ότι μόνο να προσφέρει μπορεί. Καλή χρονιά, να είστε καλά. Καλώς στο βήμα την εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας, κυρία Βασιλική Καραδήμου. Καλησπέρα και από εμένα. Εκ μέρους του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην απόψινή εκδήλωση. Να συγχαρώ την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία Παράρτημα Βέρειας και το Σύλλογο Καρκινοπαθών Βέρειας Άγιος Παρθένιος, αλλά και όλους τους φορείς που συνδράμουν σε μια τόσο σημαντική δράση. Συνεπής, Πρόεδρε, για δεύτερη συνεχόμενη φορά φέτος, προσδοκούμε πως η φετινή ημερίδα θα είναι family, αν όχι ανώτερη της περσινής, και ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα, αν κρίνουμε από το πάνελ των ομιλητών σας. Δεν θα κουραστώ ποτέ να επαναλαμβάνω, από οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκομαι, πως όλες αυτές οι εκδηλώσεις που γίνονται, και είμαστε χαρούμενοι σαν Ιατρικός Σύλλογος, γιατί πραγματικά στην περιοχή μας γίνονται πάρα πολλές τα τελευταία χρόνια, έχουν και πρέπει να έχουν ένα κοινό στόχο και σκοπό, που δεν είναι άλλος από αυτόν της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών της περιοχής μας, για την πρόληψη, την αντιμετώπιση, τη θεραπεία του καρκίνου. Ευαισθητοποίηση όμως με έναν διπλό στόχο, γιατί δεν θέλουμε μόνο να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες της περιοχής μας, θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε και την πολιτεία, η οποία θα πρέπει να αντιληφθεί την κραυγή της ιατρικής κοινότητας και να θεσμοθετήσει επιτέλους την πρόληψη, προληπτικούς ελέγχους, screening test για αρκετές μορφές καρκίνου, έτσι ώστε να υψώσουμε όλοι μαζί μια ασπίδα για τους πολίτες της χώρας μας, η οποία θα προστατεύσει αυτούς τους πολίτες, ίσως από τον πιο ισχυρό εχθρό της ανθρωπότητας, που δεν είναι άλλος από τον καρκίνο. Η σκέψη μου σήμερα, θα μου επιτρέψετε να ταξιδέψει σε εκείνους που νοσούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε εκείνους δηλαδή που πάσχουν, στις οικογένειές τους, και φυσικά στο δύσκολο δρόμο που έχουν να διαβούν. Γιατί πραγματικά τα πράγματα είναι δύσκολα σε αυτή την πορεία, είναι δύσφατος ο δρόμος, πολλά προβλήματα υγείας, ψυχικά, οικογενειακά, οικονομικά, κοινωνικά, θα μπορούσα να μιλάω ώρες. Ένας λαβύρινθος αυτή η ιστορία, με πολλές εξετάσεις, χημειοθεραπείες, ακνοθεραπείες, ορμονοθεραπείες, πολλές φορές επαναλαμβανόμενες όταν η νόσος δεν πάει καλά. Ωστόσο όμως, κάθε λαβύρινθος έχει πάντα μία έξοδο. Και η ιατρική κοινότητα έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να δώσει αυτή την έξοδο σε πάρα πολλούς ασθενείς. Η υψηλή εξειδίκευση του ιατρικού προσωπικού, η χρήση μηχανημάτων διάγνωσης του καρκίνου τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και οι εξατομικευμένες θεραπείες έχουν αυξήσει κατά πολύ το προσδόκιμο της ζωής των ασθενών και πολλές φορές τους πρώιμους καρκίνους έχουμε φτάσει σε αποτελέσματα να έχουμε πλήρη ίαση. Θα ήθελα βεβαίως σήμερα να σας πω ότι η σκέψη μου πάει σίγουρα σε αυτούς που νοσούν, ωστόσο όμως θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαιτέρως σε μία ομάδα ασθενών που εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να απαγορεύεται να νοσούν από καρκίνο και δεν είναι άλλοι από τα μικρά παιδιά. Θα πρότεινα λοιπόν, Πρόεδρε, την απόψινή μερίδα να την αφιερώσουμε σε εκείνες τις μικρές ψυχούλες, οι οποίες έρχονται αντιμέτωπες με το πιο σκληρό πρόσωπο της ζωής, που είναι ο καρκίνος. Να ευχηθούμε όλοι, σε όλους τους νοσούντες, να έχουν την καλύτερη δυνατή έκβαση, η πορεία της ασθένειάς τους να είναι η καλύτερη δυνατή, και φυσικά, εμείς σαν ιατρική κοινότητα, θα είμαστε πάντοτε όρθια στις επάλξεις για να αντιμετωπίσουμε αυτό που λέγεται καρκίνος, ως ήθιστε και ως ευχόμεθα, ως θέλουμε εμείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ ολόψυχα που βρίσκεστε εδώ σήμερα, όλοι σας. Κυρίως οι επίσημοι, οι οποίοι ξέρω ότι έχουν και άλλες δουλειές να κάνουν,
Επίσης όλοι εσείς που αντί να πάτε στην αγορά, αντί να πάτε οπουδήποτε αλλού, βρίσκεστε εδώ αυτή τη στιγμή και παρακολουθείτε και συμμετέχετε. Και νομίζω θα αποδείξουμε σήμερα το πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Βερίας για την παραχώρηση αυτής της αίθουσας χωρίς χρέωση. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπλατσιώτη και κυρία Πάπαρη για τη βιντεοσκόπηση, όπως και το Verianet. Όπως είπα προηγουμένως, η σημερινή εκδήλωση είναι εξαιρετικά σημαντική. Ο κύριος Βασιάδης πριν από λίγο με ενημέρωσε ότι πριν από 23 χρόνια σε αυτή την αίθουσα έγινε επίσημα η έναρξη του Παραρτήματος Βερίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Επομένως, έχουμε γενέθλια σήμερα. Πριν να ξεκινήσω, θα ήθελα να πω για λόγους ασφαλείας ότι αν συμβεί κάτι, για παράδειγμα φωτιά, υπάρχουν έξοδοι κινδύνου, δεξιά και αριστερά, όπως βλέπετε. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε την έξοδο κινδύνου, μπορείτε να με ακολουθήσετε, γιατί εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα τρέξει να φύγει. Όλοι μαζί μπορούμε να νικήσουμε το καρκίνο. Ένα σύνθημα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας είναι το μπορούμε να προλάβουμε, να διαγνώσουμε εγκαίρως και να θεραπεύσουμε επιτυχώς το καρκίνο. Θα πω δύο λόγια για την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Θα μου επιτρέψετε, θα είμαι πολύ σύντομος. Είναι μια εθελοντική οργάνωση, η οποία άρχισε να λειτουργεί το 1958 επίσημα στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή έχει 115 παραρτήματα στην Ελλάδα. Ο ρόλος είναι η μέρημνα όσον αφορά την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου, όπως και η υποστήριξη καρκινοπαθών και συγγενών. Το παράρτημα Βερίας, αν επίσημα, είναι ενεργό εδώ και 3 δεκαετίες περίπου, 23 χρόνια επίσημα. Ασχολούμαστε με την πρόληψη του καρκίνου στον νομό Ημαθίας και την ενημέρωση. Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία είναι τακτικό μέλος όλων των γνωστών μεγάλων διεθνών οργανώσεων. Τι έχει πετύχει? Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Οι περισσότεροι δεν το ξέρουν φυσικά, γι' αυτό θα αναφερθώ. Ξέρετε, οι παλαιότεροι σίγουρα θυμάστε τον Πανελλήνιο Αντικαρκινικό Έρανο, ο οποίος συνέβαινε κάθε μερικά χρόνια, είχε αποφέρει πολύ μεγάλα ποσά στην εταιρεία. Τι συνέβη σε αυτά τα χρήματα? Τα φάγαμε? Όχι. Η απάντηση είναι ότι κατασκευάστηκαν νοσοκομεία και συνεχίζουν να κατασκευάζονται. Το Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισίας, Άγια Ανάργυρη, κατασκευάστηκε από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και έγινε δωρεά στο κράτος, στο δημόσιο, το 1983. Επίσης, κατασκευάσαμε κέντρα φιλοξενίας καρκινοπαθών στη Πηλαία Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει προσαρτηθεί ήδη στο Θεαγένειο και θα αρχίσει να λειτουργεί σε λίγους μήνες, ελπίζουμε. Οι δυνατότητες αυτού του συμπλέγματος κτηρίων είναι τεράστιες, με εκατοντάδες κλίνες. Επίσης, έχει κατασκευαστεί νοσοκομείο στη Παιανία Αττικής, το οποίο αναμένει αδειοδότηση, και ανάλογα κτίρια υπάρχουν στη Πάτρα, στο Αίγιο, στο Ήλιο. Επίσης, στη Λάρισα υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης των καρκινοπαθών και των συγγενών τους, με φιλοξενία ασθενών ή συγγενών σε ξενοδοχεία της πόλης. Η δράση της εταιρείας και των παραρτημάτων έχει να κάνει με διαλέξεις, με ενημέρωση, έχει να κάνει με τους κινητούς μαστογράφους, οι οποίοι κινούνται σε συνεργασία με την εταιρεία Stellodair. Έχουν έρθει στη Βέρεια και στην Άουσα αρκετές φορές και ελπίσουμε να ξανάρθουν όποτε ζητηθεί. Επίσης υπάρχουν ερευνητικά εργαστήρια. Υπάρχει εργαστήριο και μονάδα διακοπής καπνίσματος, πρόληψη του καρκίνου του εντέρου. Το τελευταίο είναι αυτό που βλέπετε κάτω-κάτω. Αυτό είναι καινούριο, ανακοινώθηκε χτες. Θα διατεθούν NP3 με δεκάδες θεατρικά έργα στους καρκινοπαθείς οι οποίοι κάνουν χημειοθεραπείες, ώστε να έχουν κάτι να απασχολούνται την ώρα της χημειοθεραπείας. Με διαβεβαίωσε ο πρόεδρος από την Αθήνα ότι όταν θα αρχίσουν να γίνονται χημειοθεραπείες και στο νοσοκομείο Βερίας, θα λάβουμε και εμείς MP3. Λοιπόν, η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου έχει πολλά λογότυπα, πολλές εικόνες. Γιατί όμως υπάρχει
είναι ενδιαφέρον. Στην Ελλάδα έχουμε 20.000 καινούργια περιστατικά το χρόνο. Και όπως λέει εδώ, συγγνώμη, είναι στα αγγλικά, 9,6 εκατομμύρια λόγοι υπάρχουν για να βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Γιατί σχεδόν 10 εκατομμύρια άνθρωποι το χρόνο πεθαίνουν από καρκίνο. Αυτό σημαίνει ότι μια χώρα σχεδόν σαν την Ελλάδα το χρόνο εξαφανίζεται από το καρκίνο. Αυτό ισοδυναμεί σε 17 ανθρώπους που πεθαίνουν κάθε λεπτό από το καρκίνο στον κόσμο. Το πρόβλημα, και αυτό το αναφέρω κάθε φορά στις ομιλίες μου, είναι η ανεπαρκής χρηματοδότηση. Και κοιτάξτε τι εννοώ. Λοιπόν, ο καρκίνος είναι η δεύτερη σημαντικότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Ο αριθμός των ανθρώπων που πεθαίνουν από καρκίνο είναι περίπου ίσος από τον αριθμό αυτών που πεθαίνουν από AIDS, από φυματίωση, έτσι, και από ελονοσία, που είναι πολύ σοβαρές αρρώστιες. Η χρηματοδότηση όμως για το AIDS, την ελονοσία και άλλες νόσους είναι τεράστια, ενώ η χρηματοδότηση για το καρκίνο είναι πάρα πολύ μικρή. Αυτό είναι λοιπόν το πρόβλημα. Έτσι πιστεύουμε. Αυτή είναι η πανελλαδική έρευνα κοινής γνώμης για το καρκίνο στην Ελλάδα. Δημοσιεύτηκε χτες. Η έρευνα έγινε από την Kappa Research, που αποτελεί μια εταιρεία αναγνωρισμένη στο τομέα. Τι είπε λοιπόν ο Έλληνας? Ο Έλληνας πιστεύει ότι οι σημαντικότερες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούμε, να προβούν οι κυβερνήσεις, οι αρχές, όσον αφορά την αντιμετώπιση του καρκίνου, είναι νούμερο ένα. Τι έχει να κάνει με το χρήμα? Οι υπηρεσίες να γίνουν πιο οικονομικές. Και αυτό έχει να κάνει με τις εξετάσεις, με τα φάρμακα, με τις θεραπείες. Το πρόβλημα λοιπόν επικεντρώνεται εκεί. Και αυτό έχει λίγο ενδιαφέρον. Λοιπόν, 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια είναι η ζημιά που γίνεται στην παγκόσμια οικονομία από το καρκίνο. Η ζημιά, ξέρετε γιατί γίνεται? Επειδή, δεν φαίνεται πολύ καλά, συγγνώμη γι' αυτό, επειδή οι καρκινοπαθείς δεν μπορούν να ενταχθούν επαρκώς μέσα στο σύστημα και στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο τόπος που ζεις δεν θα πρέπει να ορίζει το πόσο θα ζήσεις. Και στην Ελλάδα έχουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να πάμε σε χώρες τρίτου κόσμου για να το δούμε αυτό το πράγμα. Είναι βέβαιο ότι η πρόσβαση στην υγεία δεν είναι ίδια σε κάθε μέρος στην Ελλάδα. Δεν είναι ίδια στην Αθήνα, δεν είναι ίδια στην επαρχία, δεν είναι ίδια σε μικρές ή σε μεγάλες πόλεις και σίγουρα εξαρτάται από το ίδιο το άτομο που έχει νοσήσει. Αυτό πρέπει να απαλληφθεί. Λοιπόν, τι λένε λοιπόν οι Έλληνες? Είναι συχνός ο καρκίνος? Κοιτάξτε εδώ. 42% των ανθρώπων έχουν κάποιον κοντινό του άνθρωπο ο οποίος πάσχει από καρκίνο. Είναι πάρα πολύ συχνός. Και τι λέει εδώ? Ανησυχείτε, είναι η ερώτηση, μήπως πάθετε καρκίνο? Ναι, το 54% των ανθρώπων ανησυχούν. Επομένως είναι κάτι το οποίο μας γεμίζει με άγχος. Και τελικά, έχει σημασία ο υγιεινός τρόπος ζωής? Ο Έλληνας πιστεύει ότι ο καπνός, το τσιγάρο, ευθύνεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο για το καρκίνο. Και στην επόμενη ερώτηση, τι θα κάνει λοιπόν ο Έλληνας για να το διορθώσει αυτό? Θα βελτιώσει λοιπόν τη διατροφή του. Το τσιγάρο έρχεται δεύτερο. Ελπίζουμε ότι με την νέα αντικαπνιστική εκστρατεία θα έχουμε κάποια βελτίωση σε αυτό. Αυτό είναι το ταμπελάκι της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, το οποίο σχεδιάστηκε
πριν τον τελευταίο αντικαπνιστικό νόμο. Έχει τοποθετηθεί ήδη σε παιδικές χαρές στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Ελπίζουμε κάποτε να γίνει και στα όρια του Δήμου μας. Λοιπόν, επιλογές ή πιθανότητες. Τι εννοώ με αυτό. 10% των καρκίνων οφείλονται σε μεταλλάξεις, δηλαδή είναι στο DNA μας. 27% οφείλονται σε τι, στο κάπνισμα και στο αλκοόλ. Επομένως, οι επιλογές μας φαίνεται να είναι περισσότερο θανατηφόρες από τις πιθανότητες που έχουμε. Επομένως, μικρές αλλαγές, δηλαδή, για παράδειγμα, το να αποφύγουμε το κάπνισμα μέσα στο χώρο εργασίας, μπορούν να μειώσουν κατά πολύ το κίνδυνο. Τι πρέπει να κάνουμε, να δημιουργήσουμε σχολεία και χώρους εργασίας που να προάγουν την υγεία, να δημιουργήσουμε υγιείς πόλεις, να υποστηρίξουμε το δικαίωμα των καρκινοπαθών στην εργασία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να ξεπεράσουμε τα στερεότυπα, πρέπει να βελτιώσουμε το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες αντιμετώπισης του καρκίνου, πρέπει να ορίσουμε σωστή αντικαρκινική στρατηγική, πρέπει να επενδύσουμε σε ποιοτικό έμψυχο δυναμικό, πρέπει να εργαστούμε ομαδικά, πρέπει να φροντίσουμε οι πόροι να διατεθούν σωστά. Επειδή οι πόροι κάποτε τελειώνουν. Ο καρκινοπαθής πρέπει να έχει τον έλεγχο της πορείας της θεραπείας, δηλαδή έχει το δικαίωμα να επιλέγει το τι θέλει να κάνει και πρέπει να δούμε με συμπάθεια το πάσχοντα. Πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια, να βρω το φωνάξουμε, πρέπει να ζούμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, να συνειδητοποιήσουμε ότι η έγκαιρη πρόληψη σώζει ζωές. Πρέπει να αποτελέψουμε έμπνευση για τους γύρω μας, να αναλάβουμε δράση. Είμαστε σημαντικοί. Γιατί, επειδή αν αλλάξει ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε το καρκίνο, πιστεύουμε ότι 3,7 εκατομμύρια ζωές το χρόνο θα σωθούν. Και πρέπει οι επιζώντες να τονίζουν ότι υπάρχουν. Είναι το παράδειγμα που δείχνει ότι μπορούμε να νικήσουμε το καρκίνο. Αν οι επιζώντες λοιπόν 5 ετών καρκίνου, οι οποίοι ισοδυνούν σε 48 εκατομμύρια ανθρώπους, παγκοσμίως, ενώσουν τα χέρια τους, μπορούν να περικυκλώσουν τη γη. Και μία άλλη ερώτηση. Υπάρχουν εμβόλια κατά του καρκίνου, το ξέρουμε αυτό. Ας πούμε, υπάρχει εμβόλιο για τον ιό HPV, υπάρχει εμβόλιο που καταπολεμά ή μάλλον προλαμβάνει την υπατήτητα Β. Έτσι. Οι Έλληνες κάνουν αυτά τα εμβόλια. Σπάνια. 16% κάνουν για υπατήτητα Β, ενήλικες, και 2% κάνουν για τον ιό HPV. Θα μου πείτε, πώς θα κάνουν περισσότερο από 2% εφόσον δεν χορηγείται δωρεάν από το κράτος σε ενήλικες. Ακριβώς, έχετε δίκιο. Λοιπόν, θα πω δύο λόγια για το εμβόλιο κατά του ιού HPV, γιατί αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας. Το αν πραγματικά είναι χρήσιμο, είναι επικίνδυνο. Τι είναι? Είναι ένα υποχρεωτικό εμβόλιο, ανήκει στον εθνικό εμβολιασμό. Υπάρχουν 3 είδη εμβολίου αυτή τη στιγμή στο εμπόριο. Τα χρησιμοποιούμε παγκοσμίως από το 2006 σε 71 χώρες αυτή τη στιγμή. Στην Ελλάδα γίνεται χορήγηση σε κορίτσια, σε άλλες χώρες όπως η Αυστραλία χορήγηση και σε αγόρια. Προστατεύει από το καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, του εδίου, του πέους, του στοματοφάρυγγα και του προκτού. Ίσως να προστατεύει και σε περιπτώσεις άλλων καρκίνων. Ξέρουμε ότι επίσης μας δίνει προστασία από σοβαρές προκαρκινικές βλάβες, και προστασία από κονδυλώματα. Ποιος πρέπει να εμβολιαστεί κατά του ιού των κονδυλωμάτων στην Ελλάδα? Τα κορίτσια 9 έως 14 ετών με 2 δόσεις, τα κορίτσια 15 έως 18 ετών με 3 δόσεις, τα άτομα, άντρες ή γυναίκες, 19 έως 26 ετών με ανοσοκαταστολή. Όλα αυτά χορηγούνται δωρεάν από το κράτος. Και πρέπει να πάρουμε την ευκαιρία να λάβουμε το εμβόλιο. Φυσικά, πριν να προχωρήσω στην ασφάλεια, θα πρέπει να τονίσω ότι το πρόγραμμα εμβολιασμού όσον αφορά τον ιό των κονδυλωμάτων στην Ελλάδα έχει αποτύχει. Γιατί μια μεγάλη χρηματοοικονομική μελέτη είχε δείξει πριν να ξεκινήσουμε τον εμβολιασμό ότι αν καταφέρουμε να εμβολιάσουμε 70% των κοριτσιών στις ηλικίες που προανέφερα, θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τον καρκίνο μέσα σε 2 δεκαετίες. Αυτό είχε πει η μελέτη.
και το συνολικό κόστος υπολογιζόταν γύρω στις 25.000 ευρώ για κάθε περιστατικό καρκίνου το οποίο θα προλάβουμε. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή είμαστε στο 40% των κοριτσιών. Το 60% δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Επομένως, έχει αποτύχει το πρόγραμμα. Όλα τα χρήματα τα οποία δαπανήθηκαν είναι πεταμένα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να δούμε πιο σοβαρά το θέμα. Λοιπόν, είναι ασφαλές το εμβόλιο? Πιστεύουμε ότι είναι, επειδή αυτή τη στιγμή έχουν γίνει παγκοσμίως περισσότερες από 300 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου. Δεν περιέχει βλαβερά συστατικά, ούτε προκαλεί προβλήματα γονιμότητας όπως έχει γραφτεί στο ίντερνετ και σε άλλα έντυπα, ούτε έχουν αναφερθεί ποτέ σοβαρές παρενέργειες. Για πόσο καιρό διαρκεί η δράση του εμβολίου? Διαρκεί για πολύ καιρό, ίσως για πάντα. Δεν χρειάζεται να δώσουμε επαναληπτική δόση από όσο γνωρίζουμε. Και το καλύτερο είναι ότι μας δίνει ανοσία αγέλης. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει τι? Ότι αν 7 στα 10 κορίτσια, όπως είπα προηγουμένως, κάνουν το εμβόλιο, ανοσία θα έχουν και τα 10 κορίτσια. Γιατί? Επειδή ο ιός θα εξαφανιστεί. Αυτό είναι η ανοσία αγέλης. Και αυτό ισχύει και για τα αγόρια φυσικά, ότι θα έχουν όλη ανοσία. Λοιπόν, πότε και πού αυξάνεται ο κίνδυνος για το καρκίνο του τραχύλου? Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, αυτές είναι οι ηλικίες κάτω και εδώ είναι ο κίνδυνος. Σε ηλικίες πριν από τα 20 δεν υπάρχουν περιστατικά καρκίνου του τραχύλου, της μήτρας. Έχουμε όμως μια τεράστια αύξηση ξεκινώντας μετά τα 20 και πηγαίνοντας γύρω στα 40-45. Και μετά έχουμε μια δεύτερη αύξηση γύρω στα 75 όταν οι γυναίκες σταματούν να κάνουν τεστ Παπα-Νικολάου. Και γι' αυτό δεν πρέπει να σταματούν. Πρέπει να συνεχίζουν. Και επίσης, η αύξηση ή η μείωση εξαρτάται από το πού ζει κάποιος. Αν ζούμε σε μια χώρα του τρίτου κόσμου, τα περιστατικά καρκίνου είναι πάρα πολλά, όπως αυτές εδώ πέρα τις γραμμές. Ενώ αν ζούμε σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως αυτές οι γραμμές, τα περιστατικά συνεχώς μειώνονται. Και αυτό δείχνει την ανισότητα, βέβαια, που υπάρχει παγκοσμίως. Και ποιοι είναι οι στόχοι, λοιπόν, από τον εμβολιασμό HPV? Λοιπόν, οι στόχοι είναι γυναίκες 25 με 29 ετών να έχουν ανοσία στον ιό. Αυτός είναι ο στόχος. Εν μέρη, το έχουμε καταφέρει, πιστεύουμε. Όλες αυτές οι καμπύλες δείχνουν ότι υπάρχει μείωση. Έχουμε εδώ μείωση. Έχουμε εδώ μείωση και εδώ πέρα, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, μας δείχνει και πάλι τη διπλή καμπύλη που είχαμε δει προηγουμένως. Αυξομείωση. Υπάρχει απόδειξη ότι είναι αποτελεσματικός αυτός ο εμβολιασμός? Πιστεύουμε ότι ναι. Αυτό είναι ένα γράφημα από την Αυστραλία, που είναι πρωτοπόρος χώρα, όπου εμβολιάζονται, είπαμε, και τα αγόρια και τα κορίτσια. Οι Αυστραλοί πιστεύουν ότι σε περίπου 10 με 15 χρόνια θα έχει εξαλειφθεί ο ιός των κονδυλωμάτων και οι καρκίνοι που συσχετίζονται με αυτόν. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο καρκίνος του τραχύλου αυτή τη στιγμή βρίσκεται εδώ κάτω. Όλοι οι άλλοι καρκίνοι, οι όλοι οι άλλοι σημαντικοί καρκίνοι, είναι πολύ συχνοί. Και επίσης, σε αυτό εδώ βλέπουμε το τι συμβαίνει με προκαρκινικές βλάβες. Εδώ έχουμε τις γυναίκες, γράφει τη χρονολογία γέννησης των γυναικών. Έτσι. Κάποιες από αυτές, σε αυτές τις χρονολογίες, έχουν λάβει εμβολιασμό, αυτό είναι στην Αγγλία, κατά του νιού των κονδυλωμάτων. Όπως βλέπετε, η πιθανότητα να έχουν προκαρκινική βλάβη στο τεστ Παπα-Νικολάου είναι πάρα πολύ μικρή. Αυτό δείχνει, πιστεύουμε, ότι το εμβόλιο λειτουργεί. Τώρα, αυτό το γράφημα μας δείχνει τι συμβαίνει στην Αυστραλία. Εάν κάνουμε ένα ανάλογο γράφημα σε μια χώρα του τρίτου κόσμου, ας πούμε μια αφρικανική χώρα πιο νότια από τη Σαχάρα ή ίσως μια ασιατική χώρα, θα δούμε ότι τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Ο καρκίνος του τραχύλου έχει την πρώτη θέση στους καρκίνους. Και είναι η σημαντικότερη αιτία θανάτου στις νέες γυναίκες σε χώρες του τρίτου κόσμου. Μαζί, λοιπόν, μπορούμε να πετύχουμε αποτελεσματική πρόληψη. Αυτή η εικόνα δείχνει ένα χάρτη της ηφιλίου. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ. Είμαστε ένα από τα μπαλόνια, μία από τις κουκίδες που βρισκόμαστε και μιλούμε για την πρόληψη του καρκίνου. Οφείλουμε αυτό να το συνεχίσουμε. Οφείλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε μία κουκίδα στο χάρτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να δεκτώ 3 ερωτήσεις, αν υπάρχουν.
ευτυχώς όχι. Είστε σίγουροι? Καλό λοιπόν του κύριου Ρίζο, χειρουργό ουρολόγο, να μιλήσει. Συγχωρείτε, μισό λεπτό λίγο να ετοιμάσω. Καλησπέρα και από μένα. Καλωσορίζω όλους σας σε αυτήν την όμορφη εκδήλωση απόψε και χαίρομαι ιδιαίτερα που παίρνω μέρος μαζί με όλους σας σε αυτή την εκδήλωση, την όμορφη εκδήλωση, και λέω όμορφη γιατί είμαι πλέον πεπισμένος μέσα από τη δουλειά μας ότι καθημερινά κερδίζουμε όλο και περισσότερες μάχες απέναντι στον καρκίνο. Τα μηνύματα καθημερινά είναι πιο αισιόδοξα από χθες. Καθώς ετοιμαζόμουν να έρθω στην αίθουσα, κοιτούσα στον καθρέφτη και κοιτούσα και τον τίτλο της ομιλίας και λέω, πού πας με αυτά τα κιλά να μιλήσεις? Γιατί, μισό λεπτό λίγο, είναι οι επιπτώσεις της παχυσαρκίας και της διατροφής στον καρκίνο του προστάτη. Να είστε σίγουροι ότι όλα όσα θα πούμε είναι αποτέλεσμα σοβαρών ερευνών. Γι' αυτό σας παρακαλώ να με πιστέψετε ό,τι και να πω. Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί σήμερα τη συχνότερη κακοήθη νόσο στους άνδρες του δυτικού κόσμου. Οι αιτίες έναρξης της νόσου και της εξέλιξής της είναι άγνωστες. Για την ερμηνεία των μεγάλων γεωγραφικών διακυμάνσεων της επίπτωσης του κλινικού καρκίνου του προστάτη, των σημαντικών διαφορών της συχνότητας μεταξύ του λαθάνοντα και του κλινικού καρκίνου, καθώς ή της μεγάλης αύξησης της επίπτωσης της νόσου στους μετανάστες οι οποίοι μετακινούνται από χώρες με χαμηλή σε χώρες με υψηλή συχνότητα καρκίνου του προστάτη, έχουν ενοχοποιηθεί σίγουρα περιβαλλοντικοί παράγοντες. Ο καρκίνος του προστάτη, όπως βρέθηκε, αποτελεί σίγουρα ένα ιδανικό στόχο της επίδρασης του περιβάλλοντος στην ανάπτυξή του, αλλά και στην εμφάνιση του καρκίνου. Η ύπαρξη διαθέσιμων καρκινικών δικτών, αναγνωρίσιμων προκαρκινικών βλαβών, αλλά και ομάδων υψηλού κινδύνου, διευκολύνουν την μακροχρόνια μελέτη μιας πιθανής σχέσης μεταξύ περιβαλλοντικών παραγόντων και καρκίνου. Μεταξύ των παραγόντων αυτών που έχουν ερευνηθεί κατ' επανάληψη, η παχυσαρκία και το διαιτητικό προσλαμβανόμενο λίπος, γενικά ο τρόπος διατροφής, φαίνεται να έχουν σημαντικό ρόλο, ίσως το σημαντικότερο. Στο δυτικό κόσμο, η διατροφή είναι πλουσιότατη σε κουρασμένα ζωικά λίπη, ενώ στην Άπο Ανατολή είναι χαμηλή σε κουρασμένα λίπη, αλλά πλούσια σε λαχανικά και φυτικές ίνες και πρωτεΐνες της σόγιας. Επιπρόσθετα, η παχυσαρκία και η προσλαμβανόμενη ολική θερμιδική ενέργεια κατά άτομο είναι πιο αυξημένες στους άνδρες της Δύσης από ότι σε εκείνους της Ανατολής, της Ανατολικής Ασίας. Οι σημαντικότερες αλλαγές στη διατροφή αλλά και γενικότερα του τρόπου διαβίωσης που συνέβησαν τις τελευταίες χιλιετίες εμπερικλείουν από μια σειρά την εντυπωσιακή αύξηση της κατανάλωσης ζωικών λοιπόν, κόκκινου κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και τη σημαντική αύξηση του δείκτη μάζας σώματος και του ύψους. Και από την άλλη πλευρά, την ελάττωση της κατανάλωσης λαχανικών, φρούτων και φυτικών ινών, καθώς και την εντυπωσιακή μείωση της φυσικής δραστηριότητας. Υπάρχουν συνεχώς αυξανόμενες ενδείξεις για συμμετοχή αρκετών παραγόντων της τροφής στην πρόληψη και επίσης την ανάπτυξη και πρόοδο του προστατικού καρκίνου. Ο ορισμός της παχυσαρκίας δεν είναι εύκολος,
Στις κλινικές μελέτες η παχυσαρκία προσδιορίζεται από διάφορες ανθρωποσωματρομετρικές παραμέτρους, από τις οποίες οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες είναι ο δείκτης μάζας σώματος και ο λόγος της περιμέτρου μέσης και ισχύων. Ο δείκτης μάζας σώματος αυξάνεται σε αναλογία με την αύξηση των συνολικών προσλαμβανόμενων θερμίδων με την τροφή. Με την αυξημένη δηλαδή ολική θερμιδική ενεργειακή πρόσληψη, αλλά και με την αύξηση των θερμίδων από το λίπος της διατροφής. Η παχυσαρκία αντιπροσωπεύει το υπερβάλλον βάρος και την υπερβολική συσσόρευση λίπους στο σώμα. Ένα άτομο με δείκτη μάζας σώματος 25 με 29,9 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας σώματος θεωρείται υπέρβαρο, ενώ με δείκτη μάζας σώματος πάνω από 30 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο θεωρείται παχύσαρκο. Αν και τα δεδομένα αυτά εξαρτώνται κατά πολύ από την εθνικότητα και από την καταγωγή του ατόμου. Εκτός από τα προαναφερθέντα, στην παχυσαρκία συνυπάρχει και διαταραχή του ισοζυγίου ενέργειας, δηλαδή η δυσαρμονία ανάμεσα στην πρόληψη τροφής, στην πρόσληψη τροφής και στην κατανάλωση ενέργειας, δηλαδή βασικό μεταβολισμό και άσκηση. Εξάλλου, στην εμφάνιση της παχυσαρκίας παίζει ρόλο και η κληρονομικότητα. Η ανάπτυξη του προστάτη και η διατήρηση της λειτουργικής του δραστηριότητας εξαρτώνται από τις ορμόνες του φύλου. Και ο καρκίνος του προστάτη, που είναι ορμονοεξαρτώμενος, σχετίζεται πιθανόν με τα επίπεδα των ορμονών αυτών. Παρατεταμένη χορήγηση τεστοστερώνης σε αρουραίους. Ευχαριστώ. Παρατεταμένη χορήγηση τεστοστερώνης σε αρουραίους προάγει το αδενοκαρκίνωμα του προστάτη. Για την ανώμαλη όμως αυτή αύξηση του προστάτη απαιτείται η δραστική μορφή της τεστοστερώνης που είναι η διϊδροτεστοστερώνη. Σήμερα πιστεύετε επίσης ότι η μεταβολή της αναλογίας των ιστρογόνων προς τα ανδρογόνα που λαμβάνει χώρα με την αύξηση της ηλικίας συμβάλλει ενδεχομένως στην ανώμαλη αύξηση του προστάτη. Η παρεμβολή της διατροφής μπορεί να επηρεάσει τη βιολογία του καρκίνου του προστάτη, επιδρώντας τα επίπεδα των ενδογενών στεροειδών ορμονών του φύλου. Τα ιστρογόνα παρουσιάζουν πλήθος βιολογικών επιδράσεων πάνω στον προστάτη, είναι όμως σε θέση να ξεκινούν ή να προάγουν την καρκινογένεση στον αδένα. Με άλλα λόγια, είναι τελικά καρκινογόνα? Αυτό είναι το ερώτημα. Μολονότι το ερώτημα δεν έχει σαφώς απαντηθεί, εν τούτης φαίνεται ότι τα ιστρογόνα εμπλέκονται στην καρκινογενετική διαδικασία. Το ορμονικό στάτους μπορεί να μεταβληθεί με την παχυσαρκία, το προσλαμβανόμενο λίπος και γενικά με τη διατροφή. Στα άτομα με παχυσαρκία, ο αριθμός των λιποκυτάρων είναι αυξημένος, με αποτέλεσμα την αυξημένη αρωματοποίηση των ανδρογόνων, τα οποία μετατρέπονται σε ιστρογόνα. Επομένως, η αύξηση του δείκτη μάζας σώματος και το σωματικό λίπος οδηγεί στη μεταβολή της αναλογίας ιστρογόνων προς ανδρογόνα. Και όπως είπαμε, τα ιστρογόνα προέρχονται από αρωματοποίηση των ανδρογόνων, η οποία επιτελείται πρωταρχικά και σε αυξημένο βαθμό στον λιπόδι ιστό. Τα λιπαρά οξέα όμως και οι επαγόμενοι από τα ιστρογόνα φλεγμονή του προστάτη προκαλούν και οξυδοτικές βλάβες. Το λίπος αποτελεί ίσως την πλέον μελετημένη παράμετρο της δίαιτας. Όσον αφορά στη σχέση της τελευταίας με τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του προστάτη με την τροφή, προσλαμβάνονται διάφοροι τύποι λίπους με διαφορετικές μεταβολικές και βιολογικές ιδιότητες που ανάλογα μπορούν να διαγείρουν ή να καταστήλουν την έκφραση γονιδίων. Μερικά είδη λιπαρών οξέων έχουν ίσως σημαντικότερο ρόλο από ότι το σύνολο του προσλαμβανόμενου λίπους. Πιστεύετε ότι τα κορεσμένα λίπη και ιδιαίτερα ζωικής προέλευσης είναι τα πιο επικίνδυνα? Η αυξημένη κατανάλωση κρέατος, ιδιαίτερα κόκκινου, που είναι πλούσια σε κορεσμένο λίπος και χοληστερόλη, φαίνεται ότι αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης της διαιθητικότητας του προστατικού καρκίνου, όπως και τον κίνδυνο θανάτου από την νόσο. Το λινολεϊκό οξύ αποτελεί το κατεξοχήν πολυακόρεστο λίπος στις περισσότερες δίαιτες και ανεβρίσκεται κυρίως στα λίπη ζωικής προέλευσης, ενώ το α-λινολεϊκό οξύ είναι συστατικό των ιχθυελαίων και των καριδιών.
Να σημειωθεί ότι τα ψάρια και τα πουλερικά περιέχουν λιγότερα κορεσμένα και περισσότερα πολυακόρεστα λίπη σε σύγκριση με το κρέας των θηλαστικών. Το λινολεϊκό οξύ έχει ενοχοποιηθεί για βλάβες και στο DNA, αύξηση του κυταρικού πολλαπλασιασμού, δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και παραγωγή ελευθέρων ριζών και επομένως μπορεί να παίξει ρόλο στην καρκινογένεση. Σε μελέτες με πειραματόζωα, το λινολεϊκό οξύ προήγαγε την ανάπτυξη των DU145 και PC30 κυτάρων καρκινικών, ανθρώπινων προστατικών καρκινικών κυτάρων, αν και η συζευγμένη μορφή του ελαττώνει την νεοπλασματική ανάπτυξη, δηλαδή το α-λινολεϊκό. Αυτό το α-λινολεϊκό οξύ πιθανολογείται ότι αναστέλει την διήθηση την νεοπλασματική, περιορίζοντας την προτεολυτική ενζυμική δραστηριότητα των καρκινικών κυτάρων. Αναστολή ή επιβράδυνση του πολλαπλασιασμού των κυτάρων αυτών, των DU145 και PC3 ανθρώπινων προστατικών καρκινικών κυτάρων, κατά δοσοεξαρτώμενο τρόπο, επιτεύχθηκε με τη χορήγηση του α-λινολεϊκού οξέως, δηλαδή χορηγήθηκε το α-λινολεϊκό και παρατηρήθηκε ότι μειώθηκαν αυτά τα κύτταρα. Από την άλλη πλευρά, τα μόνο και πολυακόρεστα μη υδρογονωμένα λίπη που περιέχονται στα ιχθυέλαια και προπαντός στα φυτικά έλαια και δημητριακά φαίνεται να μειώνουν τον κίνδυνο του καρκίνου. Σήμερα υπάρχουν λίγα κλινικά δεδομένα σχετικά με την πιθανή μείωση του καρκίνου, του κινδύνου του καρκίνου, του προστάτη, από την αυξημένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. Αντίθετα, άλλες εργασίες σημειώνουν τη σημαντική αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ του κινδύνου του καρκίνου και της αυξημένης πρόσληψης λαχανικών. Τα καροτινοειδή είναι απαραίτητα για τη φυσιολογική ανάπτυξη και κυταρική διαφοροποίηση των ιστών. Έχουν περιγραφεί τρεις τύποι καροτινών. Μερικές από τις ουσίες αυτές είναι πρόδρομες της βιταμίνης α, ενώ άλλες έχουν διαφορετική δομή, εμφανίζουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες, αλλά δεν μετατρέπονται σε βιταμίνη α. Κύριος εκπρόσωπος των τελευταίων είναι η λικοπένη, η οποία επιπλέον αναστέλει τη δράση και ελαττώνει τα επίπεδα στον ορό του IGF-1 παράγοντα, ο οποίος είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στο σύστημα IGF και είναι αυτός ο παράγοντας ο οποίος επάγει την καρκινογένεση, αυξάνοντας την κυταρική ανάπτυξη και τις μητώσεις και αναστέλλοντας την απόπτωση. Ο παράγοντας αυτός προάγει την ανάπτυξη του καρκίνου του προστάτη και σε μελέτες ασθενών μαρτύρων διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ συχνότητας της νόσου και των αυξημένων τιμών του παράγοντα αυτού. Η λικοπένη βρίσκεται σε αυθονία στις ντομάτες και σε σχετικά πρόσφατες μελέτες ασθενών μαρτύρων τα επίπεδα του IGF-1 σχετιζόταν αντίστροφα με την αυξανόμενη κατανάλωση ντομάτας και των προϊόντων της. Η βιταμίνη C αποτελεί μια υδατοδιαλυτή αντιοξειδωτική ουσία που βρίσκεται σε αυθονία σε φρούτα και λαχανικά. Σε λίγες κλινικές μελέτες διαπιστώθηκε αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ κινδύνου καρκίνου του προστάτη και πρόσληψης βιταμίνης C, ενώ οι περισσότερες δεν κατέδειξαν τη σαφή σχέση μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών. Η ενεργός μορφή της βιταμίνης α είναι η ρετινόλη και αυτή απαντάται κυρίως σε τροφές ζωικής προέλευσης όπως είναι το σηκώτι, τα ιχθυέλαια, επίσης τα αυγά, το γάλα και σε μικρότερες, στο γάλα και στα αυγά είναι σε μικρότερες συγκεντρώσεις. Η πρόδρομη β' καροτίνη βρίσκεται στα καρότα και στα πράσινα λαχανικά και μετατρέπεται στο έντερο σε βιταμίνη α. Τα ρετινοειδή θεωρείται ότι αναστέλουν τον κυταρικό πολλαπλασιασμό, προάγουν την κυταρική διαφοροποίηση, ασκούν αντιοξειδωτική δράση όπως είπαμε και καταστέλουν την παραγωγή ελευθέρων ριζών. Η βιταμίνη ε της τροφής διαφέρει από τον τύπο που προσφέρεται στα φαρμακεία ως συμπλήρωμα διατροφής. Εκτός της αντιοξειδωτικής δυνατότητας, της ικανότητας πυροδότησης της απόπτωσης και της αναστολής της καρκινικής διηθητικότητας, ένας πρόσθετος μηχανισμός δράσης κατά του καρκίνου του προστάτη έγκυται στην επίδρασή της στις συγκεντρώσεις των στεροειδών ορμονών του φύλου. Δηλαδή υπάρχει μια αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ των τιμών της βιταμίνης ε και των επιπέδων της αστρονεδιώνης που είναι της τεστοστερώνης του ορού. Είναι ορμόνες
ανδρογόνες. Η βιταμίνη D, ειδικότερα η βιταμίνη D3 ή χολικαλσιφερόλη, παράγεται στο δέρμα από την 7-διεδροχολυστερόλη με την επίδραση της ηλιακής υπεριόδους ακτινοβολίας. Η βιταμίνη D βρίσκεται κυρίως στα λαχανικά αλλά και στο γάλα. Εργαστηριακές μελέτες έδειξαν ότι η βιταμίνη D προκαλεί ελάττωση του κυταρικού πολλαπλασιασμού, αύξηση της κυταρικής διαφοροποίησης σε ανθρώπινες προστατικές καρκινικές κυταρικές σειρές, καθώς και αναστολή της διαιθητικότητας των καρκίνων αυτών. Θεωρείται πιθανή η ύπαρξη συσχέτισης, η αντίστροφη συσχέτισης μεταξύ της υπεριόδους ακτινοβολίας και της θνησιμότητας από τον καρκίνο του προστάτη. Κλινικές μελέτες σε ασθενείς με προχωρημένο ορμονοάντοχο καρκίνο του προστάτη, δηλαδή με καρκίνο του προστάτη ο οποίος δεν ανταποκρίνεται πια στον ανδρογονικό αποκλεισμό που κάνουμε σαν πρώτη επιλογή θεραπείας σε έναν διαγνωσμένο καρκίνο του προστάτη, κυρίως σε μεγάλους ασθενείς, αυτοί αντιμετωπίστηκαν με την 1,25 ύδροξη 2D3, που είναι μία μορφή της βιταμίνης D, και έδειξαν ταχεία πτώση της τιμής του PSA, του ειδικού προστατικού αντιγόνου. Ενώ αν ήταν ορμονοεξαρτώμενος, θα έπεφτε το PSA μόνο με τις θεραπείες που κάνουμε, τις ορμονικές. Στα άτομα που δεν είχαν απάντηση στις ορμονικές θεραπείες, δηλαδή τους ορμονοάντοχους, απάντησαν σε θεραπείες με τη μορφή αυτή της D3. Το ιχνοστοιχείο σελήνιο βρίσκεται στο έδαφος ως σεληνίδη. Η πρόσληψή του γίνεται πρωταρχικά με τα φυτά, δηλαδή δημητριακούς καρπούς, σιτηρά και λαχανικά, αλλά και με τα πουλερικά, τα φυτοφάγα θηλαστικά και τα ψάρια. Το σελήνιο έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες, μειώνει την παραγωγή ελευθέρων ριζών, προάγει την απόπτωση και διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα. Έχει πιστοποιηθεί κατ' επανάληψη σε κλινικές μελέτες ισχυρή αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ του καρκίνου του προστάτη και της πρόσληψης αυτού του ιχνοστοιχείου. Οι μεγάλες γεωγραφικές διαφορές στις επιπτώσεις του καρκίνου του προστάτη πιθανότατα δεν οφείλονται μόνο στην παχυσαρκία και στην αυξημένη πρόσληψη θερμιδικής ενέργειας και κορεσμένων ζωικών λοιπόν και άλλων στοιχείων της τροφής, αλλά και σε μερικούς παράγοντες της δίαιτας που φαίνεται ότι επιδρούν προστατευτικά στους κατοίκους των περιοχών με χαμηλή επίπτωση της νόσου. Μεταξύ των προστατευτικών αυτών παραγόντων περιλαμβάνονται τα φυτοϊστρογόνα, τα οποία περιέχονται στα δημητριακά, στα όσπρια και τη σόγια. Σε πειραματικές μελέτες, η αυξημένη πρόσληψη προϊόντων σόγιας επιβράδυνε την ανάπτυξη εμφυτευμένων ανθρώπινων προστατικών καρκινικών κυττάρων, ενώ οι λίγες διαθέσιμες κλινικές μελέτες πιστοποιούν ένα προστατευτικό ρόλο των πρωτεϊνών αυτών στον καρκίνο του προστάτη. Δίαιτα πλούσια σε φυτικές ίνες, παραδείγματος χάρη όσπρια, δημητριακά, σίκαλη, ελαττώνει την ανάπτυξη και την πρόοδο του καρκίνου του προστάτη. Τόσο σε πειραματικό όσο και σε κλινικό επίπεδο. Μελέτες που συνέκριναν το επίπεδο των ορμονών του φύλου μεταξύ χορτοφάγων και μη χορτοφάγων έδειξαν επίσης μικρή ελάττωση των τιμών των ορμονών στους πρώτους, δηλαδή στους χορτοφάγους. Μέχρι σήμερα, τα κλινικά δεδομένα ως προς τη σχέση μεταξύ της παχυσαρκίας, της αυξημένης κατανάλωσης κορεσμένων λοιπόν και γαλακτοκομικών προϊόντων, της πρόσληψης βιταμινών και άλλων θρεπτικών ουσιών και ιχνοστοιχείων της δίαιτας από τη μια και του κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου του προστάτη από την άλλη, δεν είναι σαφή και ομόφωνα. Έτσι τα κλινικά δεδομένα. Η αρνητική πάντως επίδραση του κορεσμένου λίπους και ο προστατευτικός ρόλος της βιταμίνης Ε, του σεληνίου, της λικοπένης και των πρωτεϊνών της σόγιας υποστηρίζονται από την πλειονότητα των επιδημιολογικών μελετών. Διαιτητικές αλλαγές με ελάττωση του προσλαμβανόμενου ζωικού λίπους και της ολικής θερμιδικής ενέργειας, αποφυγή της παχυσαρκίας και αύξηση της κατανάλωσης λαχανικών και φυτικών ινών, καθώς και αύξηση της φυσικής δραστηριότητας, θα πρέπει να ενθαρρύνονται από τους επαγγελματίες υγείας, γιατί μπορούν να προσφέρουν μακροζωία, αλλά και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ευχαριστώ πολύ. Παίρνω την ευκαιρία να ενημερώσω για μία δράση, μία
εκδήλωση που έχουμε προγραμματίσει για το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου. Έχουμε προγραμματίσει μία κίνηση εθελοντικής αιμοδοσίας που θα γίνει στο ισόγειο του Δημαρχείου της Βέρειας, όπως επίσης ένα κλιμάκιο από την Άουσα θα έρθει για να κάνει λήψη δείγματος από δότες μυελού των οστών από τις 9 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι. Μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Πριν από λίγο καιρό έφυγε από κοντά μας ένας πολύ αγαπημένος συνθέτης, ο Θάνος ο Μικρούτσικος. Μέσα στην ίδια εκδήλωση εντάξαμε μια συναυλία στη μνήμη του Θάνου Μικρούτσικου. Εγώ είμαι μέλος ενός ερασιτεχνικού μουσικού σχήματος, το οποίο δραστηριοποιείται εδώ και λίγα χρόνια στη Βέρεια, πάντα αφιλοκερδός, μόνο για κοινωνικούς σκοπούς, και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα στον αγαπημένο μας συνθέτη, που είναι και ο αγαπημένος συνθέτης του μουσικού μας σχήματος. Θα χαρούμε πάρα πολύ να είστε το πρωί όσοι μπορούν ή κάποιοι δικοί σας στην εθελοντική αιμοδοσία και στη λήψη υλικού από, για μυελό των οστών, και το βράδυ σε συναυλία, η οποία θα γίνει σε αυτό το χώρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς στο βήμα την κυρία Συρμούλα Τζίμα, αντιδήμαρχο, δικηγόρο, εκπαιδευτικό. Καλησπέρα και από μένα. Σεβαστέ Πατέρα, κύριε Αντιδήμαρχη, αγαπητοί επίσημοι προσκεκλημένοι, κύριε Αντιπρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και το Παράρτημα της Βέρειας, όπως και το Σύλλογο Καρκινοπαθών η Μαθίας ο Άγιος Παρθένιος, για την πολύ τιμητική πρόσκλησή τους να συμμετέχω σε αυτή την ημερίδα. Όπως επίσης και να τους συγχαρώ μαζί με και τους υπόλοιπους υποστηρικτές, το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βέρειας, τον Ιατρικό Σύλλογο, για αυτή την πολύ όμορφη πρωτοβουλία, η οποία από ό,τι ακούσαμε έχει γίνει θεσμός. Και σήμερα, ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καρκίνου, είμαστε όλοι εδώ για να δώσουμε το μήνυμα ότι όλοι μαζί μπορούμε να νικήσουμε τον καρκίνο. Πάμε λοιπόν σε μια θεματική που ίσως εκφεύγει από τα ιατρικά του κλάδου, αλλά έχει να κάνει με πολύ σημαντικά νομικά και ηθικά ζητήματα που αφορούν τον ογκολογικό ασθενή, και αυτά κλήθηκα να αναπτύξω σήμερα εδώ. Ξεκινώντας να πω ότι οι θεμελιώδεις αξίες που διέπουν την άσκηση της ιατρικής παραμένουν παρά την πάροδο του χρόνου αναλύωτες. Αυτές διαμορφώθηκαν από τις Ιπποκράτειες καταρχήν αντιλήψεις, οι οποίες στη συνέχεια δέχτηκαν την καταλυτική επίδραση της χριστιανικής ηθικής. Η Ιπποκρατική Δεοντολογία εκφράστηκε σε όλα τα έργα του επιφανούς αυτού ιατροφιλοσόφου της αρχαιότητας, γνωστότερο εν προκειμένου έργο του, ο Όρκος, στον οποίο ορκίζονται οι σύγχρονοι ακόμα και μέχρι σήμερα οι ιατροί. Ωστόσο, οι συνθήκες και η μορφή άσκησης της ιατρικής υπόκεινται σε συνεχείς μεταβολές. Η ταχεία εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης, της γενετικής και της βιοτεχνολογίας έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο τη συνεχή μεταβολή και βελτίωση των επιστημονικών δεδομένων, αλλά και τη γένεση νέων αντιλήψεων, προβληματισμών, διλημάτων σχετικά με την άσκηση και τους σκοπούς της ιατρικής, τις έννοιες της υγείας και τη γένεση νέων μορφών σχέσεων μεταξύ ιατρού και ασθενή. Επίσης, έχει να κάνει και με την υπέρμετρη αύξηση των δαπανών στο χώρο της υγείας. Είπαμε σχέσεις ιατρού και ασθενή.
Πράγματι, λοιπόν, αυτές πολλές φορές οι σχέσεις αποπροσωποποιούνται, καθώς η φροντίδα της υγείας παρέχεται πλέον στο πλαίσιο μεγάλων νοσοκομείων και οργανισμών. Η ηθική και το δίκαιο στην εποχή μας δοκιμάζονται, προσπαθώντας να παρακολουθήσουν τις ραγδαίες εξελίξεις της βιοτεχνολογίας, οι οποίες πολλές φορές ανατρέπουν κατεστημένες κοινωνικές και κοσμοθεωριακές αντιλήψεις. Πολλές φορές είναι ομολογουμένως γνωστό ότι το δίκαιο δεν μπορεί να προλάβει τις εξελίξεις της βιοτεχνολογίας. Είναι φανερό ότι η ιατρική ως επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη και θεραπεία των ασθενειών και κατ' επέκταση με τα υπέρτατα αγαθά της ανθρώπινης ζωής και υγείας παρουσιάζει μια ιδιαίτερη ανάγκη τήρησης ενός διοντολογικού πλαισίου ως βάση για την άσκησή της. Ένα πλαίσιο στο οποίο θα αναδεικνύεται η σχέση ιατρού και ασθενούς, η συνέστηση της κοινωνικής αποστολής, η αμοιβαία εμπιστοσύνη, η αλληλεγγύη και η αγάπη για τον συνάνθρωπο, ο σεβασμός της ανθρώπινης ζωής και αξίας, της προσωπικότητας, αλλά και της ελεύθερης βούλησης. Ενός πλαισίου δεοντολογικού που προστατεύει και θα προστατεύει τον ασθενή από μια σχέση μυστικισμού, εξουσίασης ή και εκμετάλλευσης, αλλά θα προστατεύει και τον ιατρό από αβάσιμες σε βάρος του προσφυγές που μπορεί να οφείλονται σε εξωπραγματικές πολλές φορές απαιτήσεις για τα αποτελέσματα, το θαύμα της ιατρικής πράξης, αλλά και στη μη αποδοχή του γεγονότος ότι η ιατρική από τη φύση της και η ζήτηση των υπηρεσιών από τον γιατρό πολύ συχνά συνιστά ανάληψη και από μέρος του αρρώστου της ευθύνης του για ορισμένες ταλαιπωρίες και κινδύνους που θα υποστεί. Ο ιατρός, η λειτουργή της υγείας γενικότερα, ο δικηγόρος, ο δικαστής, όπως ακόμα και ο δημοσιογράφος, ως διάμεσο στην ενημέρωση της κοινής γνώμης, βρίσκονται ολοένα συχνότερα απέναντι σε ζητήματα που δημιουργούν διλημματικές καταστάσεις που προκύπτουν στην καθημερινή ιατρική πρακτική και από την άλλη, η πολυσύνθετη διάσταση της σχέσης ασθενούς και ιατρού με μέτρο όχι μόνο την ιατρική και την νομική, αλλά και τη φιλοσοφική, θεολογική και κοινωνιολογική θεώρηση και αξιολόγησή τους. Πάμε να δούμε τις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου που διέπουν τον τομέα της υγείας. Επιχειρώντας λοιπόν να ιεραρχήσουμε αυτές τις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου, ξεκινάμε φυσικά από την αξεπέραστη αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, στη συνέχεια την αρχή της ελευθερίας και μετά την αρχή της ισότητας. Ειδικότερες αρχές, η συνένεση του ασθενούς, το δικαίωμα ενημέρωσής του για την κατάσταση της υγείας του και τη θεραπεία που θα ακολουθηθεί στο σώμα του, την ασφάλεια και την ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών. Ξεκινούμε από την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ίσως να προβληματίζει η πρόταξη του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ακόμα και από την ίδια την ελευθερία. Αλλά η σημαντική πρόοδος της ιατρικής επιστήμης επιβάλλει πραγματικά μια ανακατάταξη αρχών και αξιών. Υπό το πρίσμα λοιπόν των σύγχρονων επιταγών της βιοηθικής, ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Γιατί πραγματική ελευθερία χωρίς αξιοπρέπεια, φίλοι μου, δεν υπάρχει. Κάποιος μπορεί να στερείται της ελευθερίας του, όπως ένας φυλακισμένος ή ένας καρκινοπαθής, ο οποίος αυτόματα περιορίζει τη ζωή του και την προσαρμόζει στο νέο μέτρο ζωής που το επιβάλλει η ασθένειά του. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αν χάρει πρόσχερα την ελευθερία του, όπως και αν τη δούμε αυτή, δεν πρέπει ποτέ να χάνει την ανθρώπινη αξιοπρέπειά του. Άρα λοιπόν, πρόταξη της αξιοπρέπειας, ακόμα και από την ίδια την προσωπική ελευθερία. Σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στη σύγχρονη κοινωνία συναντάται με την έννοια του ιερού. Αποτελεί μια συνταγματική αρχή του άρθρου 2 του συντάγματός μας, η οποία βέβαια εξειδικεύεται στη συνέχεια σε πολλά νομοθετήματα της χώρας μας, όπως είναι ο αστικός και ποινικός κώδικας, αλλά και νόμοι της ειδικότερης νομοθεσίας. Παράλληλα, πέρα από το Σύνταγμα και όλα τα ελληνικά νομοθετήματα που ανέφερα, υπάρχει και η Συνθήκη της Νίκαιας του 2000, η οποία υπογραμμίζει το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ως αντικείμενο σεβασμού και ειδικής προστασίας, μια διατύπωση που φυσικά επανέλαβε αργότερα και το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, στο οποίο φυσικά έχει προσχωρήσει και η χώρα μας.
Στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Νίκαιας, στο κεφάλαιο 1 που τιτλοφορεί ταξιοπρέπεια, περιλαμβάνονται 5 άρθρα που αφορούν το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στην ακεραιότητα του ατόμου, την απαγόρευση βασανιστήριων και απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών, την απαγόρευση της δουλείας και της καταναγκαστικής εργασίας. Δεν θα μπορούσαμε όμως να μιλάμε για ανθρώπινη αξιοπρέπεια, για έναν ασθενή, αν δεν επισέλθουμε στο θέμα της θεραπείας του. Υπάρχει λοιπόν η αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση παροχής μόνο της κατάλληλης θεραπείας. Θα πρέπει λοιπόν πάντοτε να σταθμίζονται τα ωφέλη, οι κίνδυνοι και οι περιορισμοί της ιατρικής θεραπείας σύμφωνα με την αναμενόμενη επίδραση στην υγεία του ασθενούς μας. Και όλα αυτά να αξιολογούνται εν ώψη των προσδοκιών του ατόμου, τι περιμένει το άτομο για τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτή η υποχρέωση της κατάλληλης θεραπείας όμως έχει να κάνει και με τον αρχικό προβληματισμό του γιατρού. Να αποδειχθεί ότι ό,τι δεν ωφελεί πια και ό,τι είναι δυσανάλογο με την περίπτωση του ασθενούς θα πρέπει να το επαναδιαπραγματεύεται. Η συνέχιση μιας θεραπείας η οποία τελικά δεν είναι δεδειγμένη και στην οποία επιμένει ενδεχομένως το ιατρικό προσωπικό μπορεί να ισοδυναμεί τελικά με θεραπευτική ισχυρογνωμοσύνη ή παράλογη ισχυρογνωμοσύνη. Επομένως, ο γιατρός πάντα μετά από μία συζήτηση με τον ασθενή, ενδεχομένως και να τη διακόψει. Κάθε ασθενής, λοιπόν, θεωρείται μια ξεχωριστή και ατομική περίπτωση. Σημαντικό κριτήριο, πάντα, κρίνεται η εμπιστοσύνη μεταξύ του ιατρικού, νοσηλευτικού, προσωπικού και του ασθενούς και η συνεχής μεταξύ του συζήτηση για την καταλληλότητα ή όχι μιας θεραπείας. Επόμενη αδιαπραγμάτευτη αρχή είναι η αρχή της δικαιοσύνης φυσικά. Αυτή προβλέπει ότι όλα τα άτομα ανεξαιρέτως έχουν ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα της υγείας. Το δικαίωμα φυσικά αυτό προβλέπεται και στο άρθρο της σύμβασης που ανέφερα, της σύμβασης της Νίκαιας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αποκλείεται κάθε είδους διακριτική μεταχείριση μεταξύ ατόμων ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, ηλικίας, χρώματος κτλ. Ενώ οι διαθέσιμοι πόροι πρέπει να κατανέμονται όσο το δυνατόν πιο δίκαια. Οι κυβερνήσεις φυσικά των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Ευρώπης συνολικότερα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εγγυηθούν ισότιμη πρόσβαση σε παρόμοια φροντίδα για οποιοδήποτε το απαιτεί η κατάσταση της υγείας του. Ένα άλλο σημαντικό και κομβικό σημείο που θα πρέπει να σταθούμε φυσικά είναι το δικαίωμα στην αποκάλυψη της αλήθειας και της ειλικρινούς ενημέρωσης του ασθενούς μας. Αυτό το ζήτημα για πολλές δεκαετίες υπήρξε ζήτημα αντιπαραθέσεων στον ιατρικό χώρο και συνδέεται φυσικά με διάφορες παραμέτρους όπως η σοβαρότητα της νόσου, το κοινωνικό στίγμα που προσδίδει στον ασθενή, οι διαφορές αντιλήψεων και τακτικών ενημέρωσης σε ατομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο. Και φυσικά εδώ τίθενται διάφορα βιοηθικά ερωτήματα σχετικά με την ενημέρωση. Χρειάζεται ο ογκολογικός ασθενής μας να είναι ενημερωμένος για τη διάγνωση και την πρόγνωση της νόσου του? Η ενημέρωση αποτελεί μια στατική κατάσταση ή εξέλισσεται σταδιακά ανταποκρινόμενη στην κατάσταση της νόσου και η ίδια αυτή ανταπόκριση με βάση θεραπευτικές παρεμβάσεις? Σε ποιο βαθμό πρέπει ο γιατρός να επεκτείνεται σε λεπτομέρειες και ποιο ρόλο διαδραματίζει το μορφωτικό επίπεδο του ασθενούς που πολλές φορές ζητάει να μάθει ακόμα και ακόμα περισσότερο, ειδικά όταν πρόκειται για ένα άτομο ενός μορφωτικού επίπεδου συγκεκριμένου. Η αποκάλυψη της αλήθειας πρέπει να είναι μια ομή παράθεση ιατρικών πληροφοριών ή μια εξατομικευμένη και σταδιακή εξοικείωση του ασθενούς με τα δεδομένα της υγείας του? Έχει δικαίωμα ασθενής τιμή γνώση σήμερα? Και ποιος είναι ο ρόλος τελικά της οικογένειας? Η ελληνική πραγματικότητα πάνω στο θέμα που μας απασχολεί βρίσκεται κάπου μέσα στο μετέχμιο μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Ως τη δεκαετία του 80 ήταν παγιωμένα κοινωνικά στην ιατρική η τακτική της μη αποκάλυψης της αλήθειας στους ασθενείς ή της απόκρυψης κάποιων ιατρικών δεδομένων. Επίσης, οι Έλληνες ιατροί παλαιότερα, ακολουθώντας πιο ανατολικά πρότυπα, συνήθιζαν να αποκαλύπτουν την ασθένεια ή την αλήθεια συνήθως τους συγγενείς, πριν από τον ασθενή. Αυτό βέβαια είχε να κάνει με το ποιον θεωρούμε ως κεντρικό σημείο και κομβικό σημείο στην
στο χειρισμό του ασθενού μας και στην αποκάλυψη της ασθένειάς του. Εφόσον θεωρήσει ο ιατρικός κλάδος, κυρίως σε χώρες που ανήκαν στην Ανατολή, ότι κεντρικό πρόσωπο για την ενημέρωση ήταν η οικογένεια, ακολουθούνταν αυτό το πρότυπο. Εφόσον ακολουθούνταν το βυτικό πρότυπο της ενημέρωσης κυρίως του ασθενούς, υπερτερούσε φυσικά η ενημέρωση του ασθενούς. Κάτι το οποίο χαρακτηρίζει σήμερα τους δυτικούς πολιτισμούς. Τα τελευταία λοιπόν 30 χρόνια σημειώθηκε μια πραγματικά σταδιακή μεταστροφή προς το βυτικό πρότυπο ενημέρωσης των ασθενών, ως αποτέλεσμα φυσικά μια σειράς παραγόντων, όπως η έντονη αστικοποίηση, το μορφωτικό φυσικά επίπεδο των ασθενών, η εμπαρματοποίηση στον τομέα της υγείας, ότι πλέον τα μέσα ενημέρωσης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αφήνουν πλέον τον ασθενή να ζει στην άγνοια. Η ποινικοποίηση φυσικά του ιατρικού επαγγέλματος και οι ευθύνες που τυχόν θα αναζητηθούν από το ιατρικό προσωπικό αν δεν αποκαλύψουν ως πρέπει τα δεδομένα της υγείας του στον ασθενή. Αλλά και φυσικά οι επιστημονικές εξελίξεις, οι οποίες είναι ραγδαίες στη θεραπευτική του καρκίνου. Παράλληλα, υπάρχει ο κώδικας ιατρικής οντολογίας στην Ελλάδα. Στο νόμο 3418 του 2005 και συγκεκριμένα στο άρθρο 11, θεσπίζεται το νομικό πλαίσιο για την υποχρέωση ενημέρωσης από τον ιατρό. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το άρθρο, ο ιατρός οφείλει να ενημερώνει πλήρως και κατανοητά τον ασθενή για την κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της προτινόμενης ιατρικής πράξης από αυτόν, τις συνέπειες και τους ενδεχόμενους κινδύνους ή επιπλοκές από την εκτέλεσή της, τις εναλλακτικές προτάσεις, καθώς και για τον πιθανό χρόνο αποκατάστασης. Έτσι, ο ασθενής θα μπορεί να σχηματίζει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων, αλλά και συνεπειών της κατάστασής του και να προχωρεί ανάλογα, όπως κρίνει ο ίδιος, στη λήψη των αποφάσεων που τον αφορούν. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη νεότερη τακτική περί ενημέρωσης, σε κάθε περίπτωση λοιπόν η νεότερη τακτική που ακολουθούν οι ογκολόγοι μας έχει θεμέλιο λίθο την εξατομικευμένη προσέγγιση, δηλαδή λαμβάνει υπόψη το ψυχολογικό, κοινωνικό και μορφωτικό προφίλ και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του κάθε ασθενούς. Κατά αυτόν τον τρόπο, συμφωνεί με τα σύγχρονα πρότυπα σεβασμού στα δικαιώματα αλλά και στον ψυχισμό των ανθρώπων. Οι ασθενείς που δείχνουν να μην επιθυμούν, τους αναγνωρίζεται το δικαίωμα στη μη γνώση ή έστω στην περιορισμένη γνώση. Στους υπόλοιπους που αποτελούν και την πλειοψηφία πλέον, παρέχεται τόση ενημέρωση όσοι επιθυμούν. Τα πλεονεκτήματα αυτής της τακτικής είναι ότι ο ασθενής νιώθει ότι μπορεί να εμπιστεύεται το γιατρό του, με αποτέλεσμα να συνεργάζεται καλύτερα μαζί του, καθώς επίσης λαμβάνονται υπόψη οι προσωπικές του επιθυμίες στη διαμόρφωση ενός από κοινού σχεδίου θεραπείας, ώστε να μην γίνονται οι θεραπείες περισσότερο επιθετικές από ό,τι και ο ίδιος επιθυμεί. Το ζήτημα βέβαια της απόκρυψης ή όχι της αλήθειας από τον καρκινοπαθή ασθενή είναι στην ουσία του και ηθικό και φιλοσοφικό, και στην πραγμάτευσή του εμπλέκονται και άλλες έννοιες, οι λεγόμενες αρχές της βιοηθικής. Εκεί έγκυται λοιπόν η αρχή της αυτονομίας και της συνένεσης του ασθενούς, η αρχή της ωφέλειας και της μης βλάβης, ο σεβασμός στο ευάλωτο, η αρχή της μυστικότητας και της εχεμήθειας, ο σεβασμός στην πολιτιστική ποικιλία. Όλα αυτά προβλέπονται και στην Οικουμενική Διακήρυξη για τη Βιοηθική και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που υιοθετήθηκαν από την UNESCO το 2005. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την αρχή της αυτονομίας και της ατομικής ευθύνης στο άρθρο 5 της Ανωτέρω Συνθήκης, αυτονομία σημαίνει τον αυτοκαθορισμό του ατόμου φυσικά, την ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων, όπου αποτελεί το κύριο επιχείρημά του για την αποκάλυψη της αλήθειας. Για να θεωρηθεί μια πράξη αυτόνομη, σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι αποτέλεσμα κατανόησης και ενημέρωσης του, ώστε να μην είναι αποτέλεσμα επηρεασμού του. Και ερχόμαστε στη συνένεση που προβλέπεται στο άρθρο 6. Συνένεση λοιπόν είναι για κάθε προληπτική, διαγνωστική ή θεραπευτική παρέμβαση μπορεί να εκτελεστεί μόνο μετά από μια προηγούμενη, ελεύθερη και μετά από ενημέρωση, συνένεση του άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου βασισμένη σε επαρκή πληροφόρηση. Συνένεση θεωρείται είτε δικαιοπραξία, δηλαδή μπορεί να είναι ένα έγγραφο πριν από μια επέμβαση, για παράδειγμα. Μπορεί να είναι λοιπόν ένα έγγραφο το οποίο θα συνυπογράψει γιατρός και ασθενής, ή μπορεί να είναι και μια απλή νομιμοποιητική πράξη, μια προφορική συνένεση, που έρει
ή αποκλείει, όπως λέμε στο νομικό κλάδο, τον παράνομο χαρακτήρα της ιατρικής πράξης ή της υλικής επέμβασης του γιατρού στα αγαθά της προσωπικότητας, της σωματικής ακαιρεότητας και της υγείας του ασθενούς, χωρίς όμως αυτή η συνένεση να είναι μία εν λευκό επιταγή προς τον ιατρό, χωρίς δηλαδή να μπορεί να καλύψει απεριόριστα μια βαριά σωματική βλάβη του άρθρου 308 του ποινικού κώδικα ή μια υπέρμετρη παραχώρηση ελευθερίας, όπως προβλέπει απαγορευτικά το άρθρο 176 του αστικού κώδικα. Για να είναι λοιπόν έγκυρη η συνένεση, προϋποθέτει ελευθερία βούλησης και συνείδηση των πρατωμένων κατά τον χρόνο, κατά τον κρίσιμο χρόνο. Είπα συνείδηση. Η συνείδηση των πρατωμένων είναι πολύ σημαντική για κάθε ασθενή. Γι' αυτό λοιπόν εδώ μπαίνει μια άλλη έννοια. Η ένα των προγενέστερων οδηγιών της ζωής που εφαρμόζονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και έγκυται στο νομικό πλαίσιο της κάθε χώρας εάν θα δώσει βαρύτητα στις προγενέστερες οδηγίες ζωής ενός ασθενού, στις λεγόμενες διαθήκες ζωής ή όχι. Πράγματι λοιπόν μπορεί ένας ικανός ενήλικας να δώσει τη συνένεσή του και να ρωτήσει, να ορίσει εκ των προτέρων το είδος και την έκταση της θεραπείας και τις πιθανές ιατρικές πράξεις που αυτός αποδέχεται στο σώμα του. Η σπουδαιότητα των προγενέστερων δηλώσεων αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και για τη Βιοιατρική επιβάλλει τους γιατρούς την υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη τους τις προγενέστερες εκφραστήσεις επιθυμίες του ασθενούς τους σύμφωνα με το άρθρο 9. Σύμφωνα λοιπόν με την παραπάνω υπόδειξη, τα κράτη έχουν τη διακρατική ευχέρεια να αναγνωρίζουν ή όχι τις προγενέστερες επιθυμίες με δεσμευτική ή όχι ισχύ ανάλογα με το νομικό πλαίσιο που θέτουν. Το νομικό λοιπόν καθεστώς αυτών των προγενέστερων οδηγιών ποικίλει ανάλογα με τις νομοθετικές προβλέψεις της κάθε χώρας. Και κάποιος μπορεί να σκεφτεί σε τι χρησιμεύουν οι προγενέστερες οδηγίες ζωής. Είναι μόνο για κάποιον ο οποίος έχει μία ασθένεια η οποία είναι ιδιαιτέρως σοβαρή ή μπορεί να οδηγήσει και σε κάτι ακόμα χειρότερο? Όχι. Οι προγενέστερες οδηγίες ζωής αφορούν πολλές κατηγορίες ασθενών. Αφορούν κάθε υγιή άνθρωπο που θέλει προληπτικά και για λόγους πεποίθησης να διευρύνει χρονικά το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού του για μελλοντικές περιπτώσεις. Π.χ. ένα ατύχημα. Για γυναίκες που είναι ή πρόκειται να μείνουν έγκυες. Για ασθενείς που μπορεί να βρεθούν σε καταστολή ή κόμμα ή θα χρήζουν υποστήριξη σωτικών οργάνων. Κυρία Τζίμα, συντομεύετε παρακαλώ. Ναι. Με συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις. Για ασθενείς που πάσχουν από ασθένειες όπως αυτές που γνωρίζουμε. Για υπερήλικες όπως και για ασθενείς οι οποίες θα υποστούν την καρδιοαναπνευστική ανάνυψη. Επόμενη αρχή, η αρχή της μεγιστοποίησης ωφέλειας και του κόστους βλάβης με την έννοια που αναφέραμε πριν, ότι θα πρέπει κάθε φορά να σταθμίζεται το όφελος για τον ασθενή και να επιλέγεται η κατάλληλη θεραπεία για αυτόν, όχι επώδυνη και κατόπιν συνένεσής τους. Το σεβασμός φυσικά στο ευάλωτο του ανθρώπου και στην προσωπική του ακαιρεότητα, διότι μην ξεχνάμε ότι ο καρκινοπαθής ασθενής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βιώνει το κοινωνικό στίγμα και πολλές φορές υπάρχει και εμπορευματοποίηση στον τομέα της υγείας. Οι γιατροί λοιπόν και οι φροντιστές οφείλουν να εκπαιδευτούν στο χειρισμό αυτών των ιδιαιτεροτήτων και η πολιτεία να δημιουργήσει τις κατάλληλες δομές γι' αυτό. Η αρχή φυσικά της μυστικότητας και της εχεμήθειας, όπως αναλύθηκε ανωτέρω, έτσι, όπου ουσιαστικά δημιουργείται ποινική ευθύνη από πλευράς του ασθενούς, του ιατρού, αν δεν ενημερώσει πρώτα τον ασθενή του και ενδεχομένως ο ασθενής του δεν θέλει να ενημερωθεί πρώτα η οικοί του. Ο σεβασμός φυσικά στον πλουραλισμό του πολιτισμού μας και απέναντι στις ιδιαιτερότητες του κάθε προσώπου που ενδεχομένως δεν θέλει μια μετάγγιση ή οτιδήποτε, θα πρέπει να γίνει σεβαστή από τον ιατρό τα ήθη και τα έθιμα του καθενός. Και φυσικά ερχόμαστε στην ευθύνη ιατρικού προσωπικού, φροντιστών και πολιτείας. Υπάρχει η ευθύνη από τα ιατρικά σφάλματα. Γνωρίζετε όλοι ότι μια ευθύνη από ιατρικό σφάλμα μπορεί να έχει να κάνει είτε με το διαγνωστικό στάδιο, μια κακή διάγνωση, είτε με ένα προχειρητικό στάδιο, με ένα λανθασμένο χειρισμό ιατρικών εργαλείων, αναισθησίας και ό,τι έχει να κάνει με την επέμβαση. Υπάρχει το νομικό πλαίσιο που είναι φυσικά ο κώδικας ιατρικής ιδεοντολογίας, ο νόμος περί ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος, ο αστικός και ποινικός κώδικας, οι ευθύνες του νοσηλευτικού προσωπικού, του διοικητικού προσωπικού και ούτω καθεξής. Φυσικά, ο κάθε ασθενής έχει το δικαίωμα για αποζημίωση για λόγω ιατρικού σφάλματος και πολλές φορές πολύ τυχαίνει να ακούσουμε ότι υπάρχουν και ποινικές ευθύνες από πλευράς των ιατρών. Στόχοι μας,
στόχοι όλων όσων εμπλέκονται με τον ογκολογικό ασθενή, είναι η βελτίωση. Όλοι προβλέπουν στη βελτίωση των φυσικών, ψυχολογικών, κοινωνικών και υπαρξιακών αναγκών του ασθενούς, ώστε να έχουμε χαρούμενους ασθενείς οι οποίοι θα οδηγηθούν στην ίαση. Όλοι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν μια καλή επικοινωνία με τον ογκολογικό ασθενή και φυσικά θα πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στην εκπαίδευση, στην ψυχοεκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού μας, των νοσηλευτών, γιατί αυτοί είναι οι οποίοι χειρίζονται καθημερινά τους ογκολογικούς ασθενείς και η ενίσχυση της ψυχολογίας αυτών, όπως και της επανένταξής τους. Θα πρέπει πραγματικά να υπάρξει μια αλλαγή του τρόπου προσέγγισης. Η ασθένεια θα πρέπει να συνεπάγεται μια επιθυμία για νέα ζωή, για συμμετοχή στις δράσεις, στο κοινωνικό σύνολο, για δημιουργία ενός συστήματος υποστήριξης των ασθενών, με σκοπό να ζουν ενεργητικά και να επανέρχονται ανώδυνα, αξιοποιώντας τις εμπειρίες άλλων ασθενών προς όφελος των υπολείπων. Οι καρκινοπαθείς που έχουν ιαθεί είναι ένα από τα πολυτιμότερα κύτταρα της κοινωνίας μας. Οι σύλλογοι καρκινοπαθών και αντικαρκινικές εταιρείες θα πρέπει σίγουρα να χρηματοδοτούνται από την πολιτεία ως κοινότητας προαγωγής έργου ενημέρωσης, πρόληψης, αισιοδοξίας και επανένταξης των ασθενών μας και των οικογενειών τους. Θα ωφελήσουν σεμινάρια ψυχοεκπαίδευση για το κοινωνικό περιβάλλον των ασθενών και των οικογενειών τους. Ας σκεφτούμε το παράδειγμα μιας καρκινοπαθούς γυναίκας, ένα σύμβολο της ομορφιάς, της μητρότητας ή το περιβάλλον ενός καρκινοπαθούς παιδιού. Εδώ λοιπόν τίθονται πραγματικά πολλά ζητήματα βιοηθικής και προβληματισμού. Διατρική σίγουρα κάνει άλματα. Εμβόλια κατά των μορφών του καρκίνου, θεραπείες με άριστα ποσοστά επιτυχίες, πολύ κοντά σε θεραπείες ολικής ίασης, ασθενείς ενημερωμένοι, με πίστη, λαμβάνουν τις θεραπευτικές προσεγγίσεις και βγαίνουν πιο δυνατοί από αυτή τη μάχη. Οι προκλήσεις λοιπόν είναι μπροστά μας και οφείλουμε να παλέψουμε όλοι μαζί για μια ζωή πιο ποιοτική, σεβόμενη όλη τις παραπάνω αξίες που αναφέρθηκαν και απαντώντας στους προβληματισμούς που θα γεννηθούν με θάρρος και προπαντός με γνώση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς στο βήμα τον κύριο Αργύριο Φουκαλά, φαρμακοποιό, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας. Αξιότιμοι εκπρόσωποι των πολιτιακών αρχών, στρατιωτικών και θρησκευτικών, κυρία Πρόεδρε του Σωματείου Άγιος Παρθένιος, σας καλωσορίζω και εγώ. Θα μου επιτρέψετε μονάχα να αφιερώσω αυτή την ομιλία μου στην κουμπάρα μας, την οποία κηδέψαμε χθες στη Γερμανία, η οποία έχασε την μάχη. Τυχεροί αυτοί οι οποίοι κερδίζουν τη μάχη, είναι δυνατοί. Χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που τους δίνει η ιατρική και η φαρμακευτική επιστήμη. Και λέμε, έχασε τη μάχη με την επάρατη, γιατί ο λαός λέει όξω από εδώ, χτυπάνε ξύλο κλπ. Καλά αυτά, αλλά για να θεραπευτεί ο καρκίνος και να προληφθεί ο καρκίνος, όπως είπαμε, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο σημαντικό ρόλο παίζει η πρόληψη, η διάγνωση, η έγκαιρη διάγνωση, η ιατρική παρακολούθηση και η θεραπεία με φάρμακα. Είναι τα κεφάλαια τα οποία είναι απαραίτητα για την Λοιπόν, όπως όλοι γνωρίζετε,
Τα τελευταία 10 χρόνια ζούμε σε μία κρίση η οποία δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι μία οικονομική κρίση, έφερε πολλές κρίσεις από πίσω. Αυτή η κρίση χτύπησε τη χώρα μας εδώ και 10 χρόνια και όπως ένα οποιοδήποτε φτωχευμένο κράτος επηρέασε πάρα πολύ και τον τομέα υγεία. Άμεσα βέβαια από την πολιτεία πάρθηκαν μέτρα και θα έλεγα πολλές φορές επιπόλαια μέτρα. Μείωση τιμών των φαρμάκων, εμποδίων στη συνταγογράφηση, μείωση παροχών στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Η καλυπτόμενη δαπάνη φαρμάκων έπεσε από τα 5 δισεκατομμύρια στα 2 δισεκατομμύρια απότομα μέσα σε ένα χρόνο. Παράλληλα όμως ανέβηκε καταχώρηφα η αυτοθεραπεία με τα μη συφά, καθώς και η επιβάρηση του ασθενή με τα χαράτσια και την αύξηση της συμμετοχής του, που σε τελική ανάλυση έφερε τα συνολικά κόστη στον ίδιο παρονομαστή. Μειώθηκαν δηλαδή τα ποσά από αυτά που ξόδευε η πολιτεία και μεταφέρθηκαν στους ασθενείς. Απλώς την ύφη τώρα την πληρώνει ο Έλληνας ασθενής και ο Έλληνας καρκινοπαθής. Φάρμακα χαρακτηρίστηκαν ως lifestyle, απελευθερώθηκε η ηλιακή τιμή τους και η αύξηση τους έφτασε και ξεπέρασε σήμερα το 100%. Οι καρκινοπαθείς χρησιμοποιούν τα φάρμακα υψηλού κόστους, όπως και άλλοι βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Αυτά τα φάρμακα χορηγούταν μέχρι την αρχή της κρίσης από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Κάποια στιγμή αποφάσισε το κράτος να τα χορηγεί από δικά του φαρμακεία, μέσα εισαγωγικά. Αποτέλεσμα να γλιτώνει ένα ποσοστό από τη λιανική τιμή τους, αλλά τα κόστη αποθήκευσης, χορήγησης, διακίνησης να εξουδετερώσουν αυτό το όφελος. Αυτό το πείραμα έχει ως συνέπεια χιλιάδες χρόνια ασθενείς, κυρίως καρκινοπαθείς, να ταλαιπωρούνται ανά την Ελλάδα. Ενώ μέχρι τότε 11.000 φαρμακεία και στο πιο απομακρυσμένο χωριό κάλυπταν τη ζήτηση. Τώρα, 10 χρόνια μετά, πιο σοφοί, γυρίζουμε πίσω, η πολιτεία γυρίζει πίσω και μπροστά στα διέξοδα που δημιούργησε, ζητείται από τους φαρμακοποιούς να χορηγούν αυτά τα φάρμακα, 53 στην αρχή, σήμερα υπογράφηκε συμφωνία, χωρίς κέρδος, για ανακούφιση και εξυπηρέτηση των περιερχομένων στα κρατικά φαρμακεία ασθενών ανά την επικράτεια. Είναι ο νέος νόμος Κικίλια που ψηφίστηκε πρόσφατα. Παράλληλα, μειωμένων των προϋπολογισμών στα νοσηλευτικών ιδρυμάτων, των κρατικών, προέκυψαν πολλές ελλείψεις σε βασικά υλικά αλλά και φάρμακα, ενώ τα γενώσιμα πήραν για τα καλά τη θέση τους. Όμως οι ελλείψεις θέτουν σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή καρκινοπαθών, όπως και άλλων βαρέως πασχόντων ασθενών, που δεν μπορούν να κάνουν τις χημειοθεραπείες τους ή τις πάνε πίσω. Πρόσφατα διάβασα στο ίντερνετ μια ανάρτηση. Ασθενείς οι οποίοι διαμαρτύρονται διότι κρατικά νοσοκομεία στην Αθήνα δεν διαθέτουν τα απαραίτητα φάρμακα για τις χημειοθεραπείες και τους πάνε λίγο πιο πίσω. Για τους καρκινοπαθείς ο χρόνος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Μετράει και η ώρα. Ελλείψεις σε νοσηλευτικό ιατρικό προσωπικό επηρεάζουν σημαντικά τις θεραπείες όλων των ασθενών αλλά και των καρκινοπαθών ιδίως, όπως και η έλλειψη κρεβατιών, θέμα που αφορά όμως τους φίλους γιατρούς και νοσηλευτές. Επίκαιρο αυτές τις μέρες το θέμα των ελλείψεων φαρμάκων, που από τη μια ο Υπουργός να δηλώνει ότι δεν είναι πάνω από 27, μετά γίναν 40, γίναν 80, οι φαρμακευτικοί σύλλογοι ξεσηκώθηκαν πλέον γιατί έφτασε η κατάσταση στο προχώρητο. Μιλάνε για 350 με 400 φάρμακα, αλλά και για 600 για λίγες μέρες, ενώ σε ευρωπαϊκές χώρες χωρίς κρίση μιλάνε για 200 και πάνω. Είναι λοιπόν η έλλειψη φαρμάκων, ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, αλλά σε μια χρεοκοπημένη χώρα είναι ιδιαίτερα αισθητό. Κύρια πληγή όμως για αυτή την έλλειψη, χωρίς να αγνοούνται και άλλες, είναι οι παράλληλες εκτροπές που δεν μπορούν να ελεγχθούν ούτε να απαγορευτούν γενικώς λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η τεράστια μείωση τιμών, αλλού δίκαια και αλλού άδικα. Ξεσηκώθηκε η Ένωση Ασθενών Ελλάδος, κάνει παρέμβαση και αναφέρει ότι για την αντιμετώπιση του διαχρονικού προβλήματος των ελλείψεων απαιτείται ένα συνεχής δυναμικός και κάθετος έλεγχος σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μαζί ξεσηκώθηκαν και οι φαρμακευτικοί σύλλογοι και οι ιατρικοί σύλλογοι. Τα φάρμακα πλέον απουσιάζουν από τις αγορές από 12 ώρες μέχρι και πάνω από 6 μήνες. Οι βραχυπρόθεσμες ελλείψεις έχουν αυξηθεί σημαντικά για τρίτη συνεχή χρονιά, ενώ οι μεσοπρόθεσμες ελλείψεις έως και 2 μήνες. Σε έρευνα που διεξήγαγε η Ένωση Φαρμακοποιών της Ευρώπης, PGEU, και η οποία εκπροσωπεί 31 χώρες, αναφέρεται στη μελέτη ότι η έλλειψη φαρμάκων αυξάνεται στην Ευρώπη και έχει τεράστιο αντίκτυπο στους ασθενείς. Κατά μέγιστο λόγο στους καρκινοπαθείς, στους ογκολογικούς ασθενείς. Σε αυτή την έρευνα απάντησαν όλες οι χώρες, οι οποίες ανήκουν στην PGEU, ότι αντιμετώπισαν ελλείψεις την προηγούμενη περίοδο, με το 38% των χωρών να δηλώνουν ότι η κατάσταση έχει χειροτερέψει αυτά τα χρόνια.
Αυτές οι ελλείψεις αφορούν εμβόλια, πάρα πολύ, πάρα πολύ επικίνδυνο, βιοειδή προϊόντα, φάρμακα και επώνυμα σκευάσματα και γενώσιμα, αλλά κυρίως γαστεντερικά, αναπνευστικά, σκευάσματα για το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενδοκρινολογικά, αντιμικροβιακά, αναπνευστικά, μυευτικά, γυναικολογικά, οροποιητικά, δερματολογικά προϊόντα για τη διατροφή, σκευάσματα και για τα μάτια και για τα αυτιά ακόμα. Σύμφωνα με τον πίνακα, το οποίο θα ακολουθήσει, μείωση σε ελλείψεις εμφανίζονται μόνο σε δύο θεραπευτικές κατηγορίες και αυτό είναι ένα καλό νέο. Επί συνόλου 17 κατηγοριών και συγκεκριμένα σκευάσματα για τον καρκίνο και για τα καρδιακά νοσήματα. Είναι ο πίνακας της PGEU. Αυτή η κατάσταση έχει φέρει τον αναμενόμενο αναβρασμό σε όλη την Ευρώπη, καθώς οι ελλείψεις φαρμάκων έχουν χτυπήσει ανεξαρτήτως όλες τις αγορές, δημιουργώντας πολλά προβλήματα στις θεραπείες. Πλέον τον νόμο στα χέρια τους, εκτός των φαρμακοποιών, έχουν πάρει, όπως είπα, και οι σύλλογοι ασθενών και οι οργανώσεις επαγγελματιών υγείας. Σε αυτό το πίνακα φαίνεται η εξέλιξη σε ορισμένες κατηγορίες φαρμάκων. Σε όλες έχουμε χειροτέρεψη, επιδείνωση, εκτός από τα καρδιακά, καρδιοαγγειακά και στα ογκολογικά, στα οποία υπάρχει μία υποχώρηση των ελλείψεων. Στοιχεία, παραδείγματα που επιβεβαιώνουν την τραγικότητα της κατάστασης λόγω των ελλείψεων και αφορούν μεν άλλα κράτη, αλλά τα θύματα είναι πάντα τα ίδια οι ασθενείς. Είναι μεταξύ άλλων στην Πολωνία, όπου αναγκάζονται και πηγαίνουν στη Τσεχία να πάρουν τα φάρμακά τους, στη Γαλλία, όπου 800 φαρμακοποιοί ανέφεραν ότι ένα φάρμακο δεν ήταν διαθέσιμο για περισσότερο από 72 ώρες, στην Αγγλία, στην Ελβετία, την χώρα η οποία παράγει φάρμακα, είναι ιδιαίτερα παραγωγός χώρα στα φάρμακα. 400 σκευάσματα βρίσκονται σε έλλειψη. Στη Γερμανία, όπου δεν γίνονται έλεγχοι και δεν υπάρχουν αναφορές, παρόλα τα αυτά υπάρχουν 278 φάρμακα τα οποία παρουσιάζουν έλλειψη. Στην Ελλάδα, όπως προείπα, αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια με δραματική επιδείνωση εφέτος. Με αποτέλεσμα, πρόσφατα ο Υπουργός να απαγορεύσει ορισμένες εξαγωγές φαρμάκων, έφτασε στο απροχώρητο κατάσταση, και να απαγορεύσει τις παράλληλες εξαγωγές, οι οποίες μεν βασίζονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, δικαιούνται δηλαδή οι εξαγωγοί να την κάνουν, αλλά όπως θα δούμε παρακάτω, ο νόμος αναφέρει τους περιορισμούς. Να διασφαλίζεται δηλαδή ο νόμος 3580 του 2007, ο απρόσκοπτος εφοδιασμός της εταιρικής αγοράς, ο οποίος δεν διασφαλίζεται μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και αναγκαστήκαμε και πήγαμε σε απαγόρευση εξαγωγών. Υπάρχει έρευνα της PGU, η οποία έκανε και το 18 με 19 τις συγκρίσεις, όπου φαίνεται η χειροτέρευση. Και πλέον αυτές οι χώρες που απάντησαν έδειξαν ότι, και πιστεύουν ότι η έλλειψη φαρμάκων προκαλεί δυσφορία και μεγάλη ταλαιπωρία στους ασθενείς. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν έντονες διαφορές όσον αφορά τις λύσεις που μπορούν να προσφέρουν οι φαρμακοποιοί στην περίπτωση έλλειψης. Η γενική υποκατάσταση, δηλαδή να δώσουμε ένα φάρμακο από άλλη εταιρεία, είναι στο 79% των χωρών. Η προμήθεια του ίδιου φαρμάκου από άλλες πηγές, φαρμακεία κλπ. Είναι μερικές λύσεις που μπορεί να βελτιώσουν την κατάσταση, αλλά δεν τη λύνουν. Στο μάτι του κυκλώνα, όπως θα καταλήγοντας, θα πω ότι βρίσκονται οι καρκινοπαθείς, η πλέον ευαίσθητη και επιγόμενη κατηγορία ασθενών, οι οποίοι ούτε περιθώρια αναμονής έχουν, ενώ ήδη μπορεί να βρίσκονταν σε σειρά μεγάλο διάστημα στα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα. Και εδώ να τονίσω ότι κάνουν ό,τι μπορούν, έχουν μεγάλο όγκο ασθενών, αλλά νομίζω ότι ο περισσότερος όγκος ασθενών στρέφεται πλέον στα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, όπου οι θεραπείες είναι πανάκριβες. Χρειάζονται περιουσίες για να κάνεις μια χρόνια θεραπεία στον καρκίνο. Και πρόσφατα αποφασίστηκε, μετά από αίτημα του Υπουργείου Υγείας, οι φαρμακοποιοί, τελευταίο διάστημα, να χορηγούμε τα φάρμακα υψηλού κόστους για ένα χρόνο χωρίς κανένα κέρδος, προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα κρατικά φαρμακεία και να εξυπηρετηθούν οι χρόνια πάσχοντες και κυρίως οι καρκινοπαθείς που ταλαιπωρούν τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, οι καρκινοπαθείς Σημαθίας πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη να πάρουν φάρμακά τους. Η Θεσσαλονίκη είναι 70 χιλιόμετρα μονάχα. Αλλά οι καρκινοπαθείς από ορεινές περιοχές και απομακρυσμένες καταλαβαίνουν τι τραβούσαν κάθε μήνα ή κάθε εβδομάδα ή κάθε δύο εβδομάδες να πάνε σε κεντρικές, σε πόλεις που έχουν φαρμακεία κρατικά για να πάρουν τα φάρμακά τους. Σας ευχαριστώ πολύ.